Ήρθες. Εγώ εδώ είμαι. Δρόμο. Εδώ είμαι. Ε? Εδώ είμαι. Ε, βάρκα δεν χρειάστηκε. Όχι. Ε, δεν βρέχει ούτε. Ε, καλά είναι από. Από καιρό καλά πάμε. Αλλά... ψυχάλα δεν κάνει. Τίποτα, αλλά τίποτα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κατά εκεί Κέρκυρα και αυτά τους έχει ξεσκίσει. Λέει. Πολύ βρόχα. Ε, ήταν ο BBC της εκεί έφυγε. Ε, καλά η βαριά σκιά. Εντάξει. άφησε το στέγμα του εκεί πέρα. Ρε παιδιά. Πώς λέγεται, Βικτόρια. Βικτόρια. Αρχίσαμε πάλι το Α, τώρα πήγαμε στο Β. Βικτόρια, ρε τι πάθα. Το επόμενο θα είναι Γ, Δέλτα και έτσι πάει. Κοίταξε, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός τώρα με την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά. Η Βενετία είχε ένα 70-80 νερό. Δεν ξέρω, δεν έπαιρνα πολύ. Στάθμη, όχι ότι, όχι ναι, ότι στα, στάθμη του νερού. Στα μνημεία και στις εκκλησίες και στα αυτά ήταν. Η στάθμη λέει ανέβηκε στο 1,87 και το ρεκόρ είναι 1,93. Δηλαδή, χθες ήταν σε κάποια σημεία εκεί στην πλατεία, στη γνωστή πλατεία της Βενετίας, ήταν... μέχρι και τη μέση, δηλαδή όσο έκανε μπάνιο, ρε παιδί μου. Τον έδειχνε, έκανε μπάνιο, κανονικά. Κανονικά, βουτούσε, κανονικά. Εγώ άλλο, τουλάχιστον αυτές τις μέρες άλλο, και επειδή και Σαββατοκύριακο βγήκα λίγο. Ναι. Και πάλι Σαββατοκύριακο, βλακεία. Κυριακή τι να βγει, την άλλη μέρα είναι εργάσιμη. Παρασκευή βγαίνει λίγο, μισό, μισή παρά. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα είναι εργάσιμη μέρα, τι έγινε, δηλαδή. Εντάξει, άμα είναι εργάσιμη μέρα. Ναι. Αλλιώς όλο, το Σάββατο μπορεί να γυρίσει και 4-5 η ώρα. Την Κυριακή, καταρχήν δεν υπάρχει μαγαζί 4-5 η ώρα. Δεν δουλεύει πλέον. Άλλο αυτό. Μα λέω ρε παιδί. Και 6 και 7. Άλλο λέω, άλλο λέω. Ναι. Καταρχήν υπάρχει μαγαζί Κυριακή βράδυ 5 η ώρα ανοιχτό. Υπάρχει. Ποιο? Έλα μαζί μου να μάθεις. Α, δεν εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Εκεί που πας με τις φίλες σου. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Πλέον όλα τα μαγαζιά έχουν εκεί προσαρμοστεί. Εκεί που πας με τις φίλες σου, αγοράκι μου, εσύ. Ναι. Πίνετε σουμάδα κατά κουζινού. Ναι. Και 12 η ώρα κλείνει σε μνημόσυνο. Σιγά. Σε είπαμε για κλαπ και πήγε σε βίντεο στο 7 στο βίντεο κλαπ να πάρει ταινία να δει με βλάχο. Το μόνο κλαπ. Το μόνο κλαπ που ξέρει εσύ, αγοράκι. Το κλαπ σάντου. Άντε. Άντε παξιμάδα. Βλάχο. Άλλο θέλω να πω. Άντε πε να το πει. Λέω ότι αντιλαμβάνομαι πραγματικά γιατί γύρισα έτσι ένα-δύο μαγαζιά, τρία το πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το θέμα με το. Θα μου πει σιγά να κάλυψε την Αμερική. Σε ένα μαγαζί που έπρεπε να ήταν τίγκα αυτή την περίοδο, δεν ήταν τόσο τίγκα, δεν θα πω ποιο. Λοιπόν, και του μιλάω με τον. Το παιδί με τον μπάρμαν. Μπράβο. Και μου λέει, Ζάχο, λέει το αντικαπνιστικό μας έχει λέει, κάνει πολύ μεγάλο λέει, κακό. Και γενικότερα λέει σε όλα τα μαγαζιά. Τώρα διαβάζω λέει το άλλο το κουφό, αυτό το άκουσες. 10 η ώρα λέει θα πρέπει να κλείνει μουσική. Καλά ρε εσείς, ούτε ο Παπαθεμελής δεν το κάνει αυτό. 10 η ώρα να κλείνει μουσική. Να κλείνει. 10 η ώρα. Αυτό στο κέντρο πώς θα γίνει. Δηλαδή θα πάτε λέω στα μαγαζιά του κέντρου και θα τους λέτε να κλείνουν η μουσική 10 η ώρα. Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα και άλλα λέει πιο πολύ ζάχο μας έκανε κακό λέει αυτό 10 η ώρα τι είπε να κλείνει μουσική. Θα κλείνει μουσική, ναι έτσι. Νόμος θα ψηφιστεί τώρα αν δεν έχει ψηφιστεί ήδη. Εντάξει, μεγάλη βλακία. Δεν ξέρω, θα το πάρουν πίσω λογικά όπως και αυτό με τα μπινελίκια στα θεία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι που είναι ο κόσμος. Το πήραν πίσω. Και ο κόσμος αγκριτισμένος, είναι σκασμένος, πέρασε μια 9ετία οικονομικής κρίσης και όσα μαγαζιά κατάφεραν να επιβιώσουν, όσα επιχειρήσεις κατάφεραν να επιβιώσουν στον χώρο αυτό που αναφέρεις. Και με τον αντικαπνιστικό νόμο, που είναι σωστό, αρκεί να τηρηθεί ως πρέπει και να λειτουργήσει ως πρέπει, δηλαδή θα σου πω γιατί. Αλλά και αυτό τώρα 10 η ώρα κλείνει, δηλαδή το καταστρέφει στο μαγαζί. Δηλαδή το λες κλείστον. Κλείστον, ρε παιδί. Δεν νομίζω να ισχύσει αυτό το κλείστον. Πράγμα. Αλλά δηλαδή, να σου πω κάτι, εγώ είμαι, δεν έχω καπνίσει ποτέ η ζωή μου. Ναι. Πιτσιρικά, ξέρει εκεί στο ξεψάρωμα, το βάλα λίγο στο στόμα μου. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να μου βάλει ένα πιστόλι και μου πει ρούφα τον καπνό. Αλλιώς θα σε πυροβολήσω, το βγάζει ο οργανισμός μου έξω. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Αλλά δεν καπνίζω. Αλλά τουλάχιστον σε κάτι τέτοια μαγαζιά, δεν ξέρω, είναι και δίκαιο και άδικο, ρε παιδί μου. Είναι άδικο για αυτούς που δεν καπνίζουν, ας πούμε, να εισπνέουν τον καπνό. Αλλά και ο άλλος που θέλει να καπνίσει, δεν ξέρω το ποια μέση λύση μπορεί να. Δηλαδή, άντε σε μια καφετέρια, λες, μπορεί να βάλει καπνιστές και μη καπνιστές, αν και τώρα δεν θα ισχύει αυτό το πράγμα. Σε μπουζούκι, ας πούμε, πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Είσαι, πού να πω, σε ένα κλαμπ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα η λύση ποια είναι. Δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Ποια είναι η λύση. Υπάρχει λύση. Για πες. Να γίνουν σωστές υποδομές για να σεβαστεί αυτός ο νόμος και τον καπνιστή. Πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει. Στο Ελευθέριο Βενιζέλος πώς είναι. Στα μπουζούκια τι θα γίνει. Θα έχει χώρο καπνιστών. Και τι θα γίνει. Θα είναι κλειστός. Πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Στα μπουζούκια. Ναι. Ναι. Όπως γίνεται στο αεροπλάνο. Δηλαδή, δεν το παλιά, τώρα δεν γίνεται. Δεν υπήρχε χώρος καπνιζόντων και χώρος μη καπνιζόντων. Δεν το ξέρω. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, κανονικά. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό τώρα λέμε εδώ, ας πούμε, σε αυτά που κάνουν τζις. Τα μπουζούκια, τι θα γίνει δηλαδή. Θα μπει
ένα γυάλινο τέτοιο και θα λέει εδώ οι καπνίζοντες και εδώ οι μη καπνίζοντες. Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά υπάρχουν τρόποι. Καλά, σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά δεν βλέπεις. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Στο καζίνο. Ναι. Στα καζίνο θα ισχύσει ο νόμος. Λίγο δύσκολα. Ε? Ναι. Στα καζίνο πηγαίνει κανένας αστυνομικός να γράψει. Τα έχουν φορτώσει και στην αστυνομία και αυτά. Ρωτάω. Εγώ δεν έχω κάτι με τα παιδιά με την αστυνομία. Έτσι, αλλά ρωτάω. Μπήκε κάποιος στα καζίνο να γράψει. Να γράψει τα καζίνο, να γράψει αυτό που καπνίζει μες στο καζίνο. Λοιπόν, να πούμε ότι τις γραμμές θα τις έχουμε ανοιχτές. Δεν έχει τίμηνε, είναι εβδομάδα, είναι εβδομάδα, ξενέρα εβδομάδα. Έτσι. Έχει εθνική, δεν έχει παιχνίδια τίποτα. Βέβαια, έχω να πω εγώ κάτι μετά για τον μπασκετικό Άρη, για τα πράγματα εκεί δίνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για μένα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ανοιχτές οι γραμμές, ό,τι θέλουμε συζητάμε. Από την άλλη εβδομάδα είναι. Ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παρασκευή παίζει στην Αρμενία η Εθνική και νομίζω Δευτέρα πάλι εδώ το τελευταίο μάτς με τη Φιλανδία, κάτι τέτοιο. Mm. Λοιπόν, οπότε 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια, για να δώσει και ο Θεός να κάνουμε λίγο το σταυρό μας, να δούμε με τις γραμμές τι γίνεται σήμερα. Ελπίζω να έχει λυθεί το θέμα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όχι, αυτό τώρα, σου λέω εκ του πρακτέου. Ναι. Μα σου λέω, πήγα σε μαγαζί, δεν θα σου πω ποιο, δεν κατάλαβα να πω μέσω. Που τέτοια περίοδο πρέπει, δηλαδή είχα τον φίλο μου που το βάζαμε μέσω. Για να μας κρατήσει μέρος. Και ήτανε, είχε πάλι πολύ κόσμο. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Και το λέω, τι έγινε, ρε. Και μου λέει, Ζάχο, μου λέει, το κάπνισμα αναγκάζουμε, λέει, τον κόσμο να βγαίνει έξω και όλος δεν ξανάρχεται, μου λέει. Αυτό λέει, στο κέντρο δεν γίνεται όμως. Γιατί δεν ήταν μαγαζί κέντρο. Εντάξει, λοιπόν, κάτσε να πάρουμε τις γραμμές. Σε πολλά δεν γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τον κόσμο. Καλησπέρα. 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 Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, το όνομά σου αν θέλεις. Απόστολος. Έλα, Απόστολε. Γεια σου, Απόστολε. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό που λέτε για τις 10 η ώρα, ναι. Στο κέντρο τουλάχιστον νομίζω ότι ίσχυε πάντα. 10 η ώρα να κλείνει η μουσική, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Στο κέντρο της πόλης εννοείς. Για κάποιο λόγο εγώ δεν σας ακούω στο κινητό μου. Εσείς μας ακούτε κανονικά, μιας και... Εμείς ακούμε τέλεια, φίλε μου. Αλλά... Να ποτέ. Δεν μας ακούς. Σ' ακούμε τέλεια. Δεν θα ακούω τίποτα. Θα πρέπει να ανοίξω το ραδιόφωνο και θα μικροφωνήσει. Δεν θα ακούω καθόλου. Άνοιξε το λίγο, δεν πειράζει. Πάντως έτσι να σας πω ότι έχω την εντύπωση ότι στο κέντρο ανέκαθεν υπήρχε αυτός ο νόμος 10 η ώρα και έπρεπε να πάρεις ειδική επέκταση άδεια, ας πούμε, από τον εκάστοτε Δήμο. Όσον αφορά τώρα για να κλείσω αυτό το νόμο με το κάπνισμα, είναι ο πλέον ρατσιστικός και υποκριτικός νόμος. Αν θες να χτυπήσεις το πρόβλημα, πας και το ξεκινάς από τα τσιγάρα. Δεν πας από τα μαγάζια. Σωστά. Και έπειτα εμένα που θέλω να καπνίσω, ας πούμε, γιατί με απαγορεύει να πάρω την παρέα μου να πάω να πιω ένα από το έξω. Γιατί ουσιαστικά αυτό μου κάνεις. Εγώ είμαι θυσμένος, πρέπει να καπνίσω. Θέλω να μην σας πρωτοχρόνω γιατί δεν σας ακούω κιόλας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, θα ακούσεις τώρα. Συνεχίζεται το πρόβλημα με το κέντρο. Εντάξει, ελπίζουμε την αποσύντομα να είναι, φίλε μου, γιατί και εγώ πήρα χθες. Υπάρχει λύση. Ας μας ακούνε οι φίλοι από το ραδιόφωνο αν θέλουν. Καλά, δεν είναι σε όλες τις γραμμές, εντάξει. Όποιος, ρε παιδί μου, τέλος πάντων έχει θέμα και δεν μας ακούει είτε από το κινητό του σταθερό, μπορεί να μας ακούει από το ραδιόφωνο, αλλά το έχει λίγο χαμηλωμένο. Έως ότου λυθεί το τεχνικό προβληματάκι. Όσο για αυτό που είπε ο φίλος, πριν πάμε, γιατί έχουμε το φίλο στην αναμονή, τον δεύτερο. Ναι. Φίλε μου, αυτό τώρα μπορεί να ίσχυε, βέβαια 10 η ώρα δεν νομίζω. Είναι ανάλογα, επειδή δούλευα στο χώρο, είναι ανάλογα τι άδεια έχεις. Αν έχεις άδεια αναψυκτηρίου, άδεια μπάρ, είναι ανάλογα. Ανάλογα και τι άδεια έχεις εκείνη την ώρα σου απαγόρευα. Πρέπει να έχει 12 η ώρα, sorry, τάσω λίγο. Μέχρι 12 η ώρα ήταν, εντάξει. Αλλά ξέρεις, κανένα μπάρ ή στο κέντρο γενικά κλαμπ έκλεινε 12 η ώρα τη μουσική. Εγώ μουσική έπαιζα. Τελειώνουμε την εκπομπή 11 η ώρα. Και σου λέω, πάμε να πιούμε ένα ουίσκι. Ναι. Πάμε να πιούμε μια βότκα. Έχουμε το έτσι, πάμε στα λαδάδικα. Εδώ θα σου πω: ναι, πούμε μαγαζί. Έτσι, τι θα πάμε να κάνουμε δηλαδή. Κοιτάω εγώ τον μπάρμαν. Εντάξει. Και εσύ θα κοιτάς, ξέρω όχι, εγώ, ο φίλος την κοπέλα που θα σου φέρνει τα στραγάλια και τα κάσιους. Ο φίλος είπε και το τυπικό. Κάνουμε, έτσι, έτσι είναι όπως το λες. Παίρνεις και καλά. Βγάλω, λέω. Επέκταση δηλαδή, αυτό όποιος το σκέφτηκε ή θέλει να κλείσει τα μαγαζιά, να κλείσει επιχειρήσεις, είναι βλάξ. Έλα, φίλε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Αν και στη ζωή, ρε παιδιά, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος. Μοσχοβίτης, Μοσχοβίτης, και εγώ το κάνω. Ναι, ρε τα λικάρια. Λοιπόν, αν και λέω, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είσαι στη ζωή απόλυτος, ωστόσο, το προηγούμενο παλικάρι με έκανε να συμφωνήσω στον απόλυτο ακέραιο βαθμό. Και θα το πάω πιο πέρα με τις πανέμορφες λέξεις που χρησιμοποιείς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν όλη την πραγματικότητα, δηλαδή υποκρισία και ρατσισμός. Εγώ θα πω είναι και φασισμός. Γιατί, θα σας το πω, όταν
βρέθηκα πριν χρόνια λόγω της δουλειάς μου Αμερικές, Καναδά και δεν συμμαζεύονται Αυστραλίες. Λοιπόν, και υπήρχε αυτός ο νόμος, βάλαμε τα διαχωριστικά. Λέω, άντε να το δεχτώ, λέω, αν και πάλι λέω, εντάξει, τέλος πάντων μαγαζί, δεν κάτι χωρίς τον καπνιστή μέσα που πάνε να πιει έναν καφέ που λέει ο λόγος. Βάλαμε τα διαχωριστικά λοιπόν και πήγαιναν οι καπνίζοντες στη δεξιά πλευρά και στην άλλη αριστερή πήγαιναν οι καπνίζοντες. Με αποτέλεσμα να πούνε σε έξοδα και εκεί στο εξωτερικό, δεν είναι 200-300 ευρώ να κάνεις ένα χώρισμα ή 500 ή κάποια χιλιάρικα χρειάζονται. Λοιπόν, και το κάνα και μετά τους υποχρεώνουν μετά από λίγο καιρό να τα ξυλώσουν και να το απαγορεύσουν. Γιατί δεν χτυπάνε τη ρίζα στο κράτος, δηλαδή στις ίδιες τις εταιρείες. Πρώτο. Δεύτερο, παιδιά, πρέπει να το καταλάβει και κάποιος φορέας πρέπει να επικοινωνήσει με τον κάθε κυβερνώντα, με την κάθε κυβέρνηση, να τους πει εδώ είναι Ελλάδα, εδώ δεν είναι, θα μας κάνουμε το ζόρι δυτικούς. Εδώ ο Έλληνας χρόνια ολόκληρα έχει μια κουλτούρα, έχει τα μαγαζιά του, έχει την παράδοσή του, έχει τα κέντρα του. Αυτά δεν μπορούν να κρατηθούν χωρίς να υπάρχει ο καπνιστής. Δεν θα κάνουν αυτό που κάνουν εκεί, το γελίο, τους βγάζουν έξω στο κρύο να καπνίσουν για να ξαναπεί πάλι μέσα. Σπάει το γλέντι, σπάει ο πολιτισμός. Ο στόχος τους ήταν αυτός. Και πολύ περισσότερο θα πω το εξής γρήγορα. Όταν ένα μαγαζί το απαγορεύεις και κάνει πουκάρεις μέσα και το γράφεις. Το είπατε προηγουμένως παιδιά. Γιατί στο καζίνο γίνεσαι κλασσό πανιέρα και δεν πας. Γιατί λοιπόν. Άρα έχει απόλυτο δίκιο το παιδί που μίλησε προηγουμένως. Και εγώ ήθελα πόσο καιρό ρετάσω να το πω αυτό. Πόσο καιρό δεν ζάχω να το πω αυτό, μα πόσο καιρό. Λοιπόν, δεν μου έδωσε ευκαιρία και δεν. Και να σε πω και δεν ήμουνα μέχρι τα 35 μου δεν έβαλα τσιγάρο στο στόμα. Μάλιστα. Μετά άρχισε να καπνίζω. Δεν πιστεύω. Μέχρι τα 30. Δεν πιστεύω ότι τα 35 να έχει και την πίπα. Τι βλάσεις. Είναι αυτά που λες. Σοβαροί άνθρωποι είμαστε. Τι είμαι, ρε φίλε, αστείο είμαι. Η πίπα τι είναι, κακό πράγμα δηλαδή να καπνίζει πίπα. Πίπη και πίπα τα χρησιμοποιεί ο Τσουκαλάς. Εγώ το άκουσα στην εκπομπή του. Λοιπόν, άκουμε τώρα, άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρίδη, επειδή εγώ πάντα λόγω του χαρακτήρα μου, αλλά αν θέλεις όπως έτσι και το ποιόν μου. Ναι, τρέξω για πάρουμε τις γραμμές τις άλλες, τρέξω όπως θέλεις. Άντε πάρουμε, τρέχω, λοιπόν, δεν θέλω να πω να κλεβάσω, λέω όμως ένα πράγμα. Λες, όταν αυτός, όταν κάνεις κάτι εσύ χρόνια ολόκληρα και ξαφνικά σου το κόβω και φοβάσαι μην το κάνει ο άλλος, έτσι αντιδράσεις. Απλό είναι. Σωστά. Γεια σου ρε Μοσκοβίτα ρε. Γεια σας ρε Μοσκοβίτα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους που πρώτη φορά ακούν την εκπομπή. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Συντροφιά Παραίτησα θα είμαστε μέχρι και τις 11 όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εδώ από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Χαλαρή εκπομπούλα σήμερα. 2310-287 και 3 οχταράκια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για τα μήνυματά σας. Έλα φίλε. Έλα φίλε μου. Δεν περιμένω. Έπεσε ο φίλος. Δεν περιμένω. Είδε μας ακούει. Φίλε. Όχι. Κοίταξε λίγο Ζάχου τι γίνεται. Εγώ ήμουν καπνιστής. 25 χρόνια καπνιστής. Έχει 3 χρόνια συμπλήρωσα πριν λίγες ημέρες. Το κόψα. Πιστεύω ότι το κόψα. Θέλω να πιστεύω ότι το κόψα. Γιατί δεν έχω βάλει ούτε τζούρα στο στόμα μου. Αυτό που θέλω, όπως και οι περισσότεροι πιστεύω, είναι να σεβαστεί ο καπνιστής εμένα, αλλά και εγώ να σεβαστώ τον καπνιστή. Ναι. Τι εννοώ. Στην πράξη πώς γίνεται. Εγώ δεν καπνίζω πλέον, έτσι. Και εσύ δεν καπνίζεις. Εγώ ποτέ. Υπάρχουν όμως χιλιάδες φίλοι που καπνίζουν. Συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας κτλ. Οι οποίοι γουστάρουν να καπνίσουν, ρε φίλε. Γούστο μου και δικαίωμά μου να καπνίσω και να φουμάρω ό,τι θέλω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Ναι. Και υπάρχει μια νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα που έχουμε συνδυάσει τη διασκέδασή μας. Ποια είναι η διασκέδασή μας εδώ στην Ελλάδα? Το μπαράκι, το μπουζούκι, η ταβέρνα. Αυτά τα τρία. Και το κουμάρι. Καλά, το κουμάρι. Και το κουμάρι, ναι, γιατί ρε φίλε, το προπό δεν είναι κουμάρι που πας. Δεν παίζει κίνο, δεν παίζει στίγμα. Στο προπό απαγορεύεται πάντω όλου του κλειστού. Δεν παίζει στίγμα, δεν παίζει κίνο, δεν παίζει, ξέρω εγώ. Τζόκερ, μόκερ, μπόκερ. Στο καζίνο πώς πάνε, δεν πάνε στο καζίνο. Άρα η διασκέδαση του Έλληνα που είναι η ταβέρνα, το κουμάρι, τα μπουζούκια, τα μπαράκια κτλ. Είναι συνυφασμένη
η διασκέδασή του με το κάπνισμα. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Μια λύση, όντως. Και για να βρεθεί αυτή η φόρμουλα, πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες υπόδομες, η απαραίτητη παιδεία, η απαραίτητη ενημέρωση και στους επαγγελματίες, αλλά και στο κοινό, για να μπορέσει να βρεθεί η χρυσή τομή για να εξυπηρετηθούν και οι δύο. Η κυβέρνηση λοιπόν και αυτός ο νόμος πρέπει να σεβαστεί και τις δύο πλευρές. Για να μην υπάρξει κανένας δυσαρεστημένος. Γιατί και ο ένας είναι άνθρωπος και δεν θέλει να καπνίζει, γιατί θέλει να προστατεύσει την υγεία, τον νόμο, βρωμάτα, ρούχα του κτλ. Αλλά και ο άλλος είναι τεριακλής και γουστάρει, να φουμάρει, να ντουμανιάζει. Πρέπει να τους κάνεις και τους δυο τα κέφια. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Εσύ καπνίζεις. Δεν μου λες. Εννοείται. Πουρώ. Με φλέβες, όχι. Να χάσεις, να χάνεσαι. Αλλά να χάσεις πάνω. Παλιό Λεβίσκι της Χανιώτης. Αυτός καπνίζει, ξέρεις ποιος είναι ο γείτονάς και με τον πολύ το Μαλή. Αργυλέ. Αργυλέ, ναι. Λοιπόν, άκου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα που λες. Γιατί σε χάνουμε, πάνε λίγο κοντά στο ακουστικό σου. Σε ακουστικό είμαι. Έλα, έλα τώρα καλά ακούγεσαι, πάμε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με τα μαγαζιά, ρε παιδιά, να πούμε, είναι έγκλημα. Προχτές πήγα εγώ έξω σε ένα μαγαζί από τους Χανιώτους να δούμε τον αγώνα και ήμασταν 50 που καπνίζαμε και πίναμε και ήταν 4 μέσα και βλέπουν τον αγώνα. Mm. Και εμείς ήμασταν να παίξουν. Δηλαδή, έτσι είναι η κάρτα. Τροπή. Κατάλαβε, σου λέω. Τροπή. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί μια λύση βασικά. Γιατί, ναι, μια λύση. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω το πόσο της 100, τουλάχιστον σε καφετέρειες. Σουβλατζίδικα. Δηλαδή, ό,τι μαγαζιά ανοίγει από τα 10 μαγαζιά, τα 8 είναι καφετέρια, σουβλατζίδικο. Δεν μπορεί. Ή ξέρω εγώ, βραδινή διασκέδαση. 8 στα 10 είναι τέτοια. Άμα τους κόψεις αυτό, θα κλείσουν τα μισά και παραπάνω. Μην πω και όλα θα κλείσουν. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να βρουν μια λύση. Ζάχο, όλα θα κλείσουν αγόρι. Όλα θα κλείσουν βασικά, ναι. Ναι, δηλαδή θα πάω εγώ τώρα στα πουλίκια, να πιω, ξέρω εγώ, να αξίζει να πούμε, έτσι λέμε. Θα μου πει ο άλλος μου κάποιος. Γιώργη, Γιώργη, ο Παγίδας το κλείσε, ο Αχιλλέας, το μαγαζί. Τώρα έχει και ρωτή. Ναι, έχουν άρθρο χρόνια, έχουν άρθρο 2-3 χρόνια. Ξέρω, το καλοκαίρι ήσουν να κάνω, αλλά πήγες δίπλα. Δίπλα, ήμουν, ναι, δίπλα ήμουν και δεν μπορούσα και να φύγω. Ωραία, ωραία ρε Γιώργανε. Έγινε, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα φίλε μου. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Νικόλα, γεια σου. Τι γίνεται? Μαύρη νύχτα στα βουνά, πολύ μαύρηλα, μαύρες μέρες βλέπω. Γιατί έτσι? Πάλι μέσα, πάλι προφήτης βγαίνεις. Σε τι έπαμε φίλε μου καλέ? Στο μπάσκετ. Τι έγινε πάλι? Τι να γίνει ρε φίλε, δεν βλέπεις. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν. Τι πάω? Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν με τον άλλο μήνα. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει μία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, γιατί υπήρξε κακό διαχείριση από την προηγούμενη διοίκηση δεκαετίας. Διοίκηση πρωτοδικείου. Του κυρίου Πρέλεβιτς και της παρέας του. Του Σταυρόπουλου, έτσι δεν είναι? Του Σταυρόπουλου, ναι, βέβαια. Λέμε και το Σταυρόπουλου δίκαιο. Δύσκολα τα πράγματα. Όλοι ήταν μέσα. Τώρα ποιος είχε περισσότερη ευθύνη για την κακοδιαχείριση, ποιος λιγότερη, δεν ξέρω. Αφού είναι μια δεκαεμίδια, ποιος κάνει, Τάσο? Δύσκολα. Μια δεκαεμίδια. Δύσκολα, Νίκο. Και ο Άρης είναι πολύ δύσκολα στο μπάσκετ. Εκεί έχω κάνει και το πάλι τη σπόρα. Άστα να πάνε. Εδώ δεν έχουν να πάρουν 36.000 φορολογική ενημερότητα. Μπράβο, το αφημί, το αφημί. Δεν υπάρχει φράγκο. Το ΆΜΚΑ για να το πάρει. Το ΆΜΚΑ, μπράβο, και το ΆΜΚΑ. Το ΆΜΚΑ αν το πάρει, πρέπει να δώσει ένα δεκάρικο. Πού να το βρει το δεκάρικο, ρε φίλε? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το παλιό δεσπορ, οι εργαζόμενοι, έχουν να πληρώνουν από την ημέρα που μπήκαν μέσα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δύο παίκτες του Άρη είπαν ότι αν δεν πάρουν τα λεφτά τους, μέχρι μια διορία βάλανε, ένα deadline. 15 λοιπόν, μέρες, 15 μέρες, ναι, 15 μέρες. Όχι, τώρα είπανε, με τον ύφεστο λέει δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Λέει, ναι, ναι, σε 15 μέρες. Deadline δηλαδή, βάλανε. Ναι, 15 μέρες, αν δεν πάρουν τα λεφτά για μένα, τη μάνα τη αρέουν, γιατί έχει και μάνα τη. Μα η μάνα τη δεν κάνει τη δουλειά, Νίκο. Όχι, ο πελάτης κάνει τη δουλειά και ο μάνα τη εκτελεί καθήκοντα. Α, μπράβο. Υπάρχουν και μέρες που θα συμφωνήσουμε, σωστά. Έτσι. Από την μέρα που ο πελάτης, δηλαδή λέγεται πελάτης, από την μέρα που είναι ο πελάτης, ζητάτε δικαιώματά του να τα πάτε τα ντούκο τον παρά,
Άντε για κάνει, μάμα κάνει πούμε, η διοίκηση με, το, με τον πελάτη. Απλωμάτω, αυτομάτω, να ξέρει πολύ καλά, πρέπει να, να τσασκάσει τα λεπτά κάς. Ναι. Αν δεν τα κάνει κάς, είναι προσφυγή στη Σύμπα και η Σύμπα παίρνει το κεφάλι. Μάλιστα. Όχι καλλικά καλλικά δικαστήρια. Καλλικά δικαστήρια θα πάτε που με, να, να είχαμε να λέγαμε. Εδώ πέρα πήραμε ένα παίκτη, δεν είμαστε τάσο, πήραμε ένα παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Πού, στο ποδόσφαιρο? Ναι. Ένα ποιον? Με εντολή του Βερίνια και αυτός ο κύριος που, είναι, που πάθανε, το, με, όχι το ο μπαμπάς, ο γιος που πάθανε που με τον Λαλίσατα, ας πούμε, ο παρός του ΠΑΟΚ που πάθανε, τον κλείσανε τάσο μου. Όνομα, θυμάσαι? Πολύ λέξεις, Γιάσο. Καλά. Αμυντικό χάπι είναι αυτός. Α, ναι, θα το ψάξω εγώ. Θα το ψάξω το βρω. Έτσι. Και το άλλο τάσο μου, τι γίνεται με τα τσιγάρα, τάσο. Τα τσιγάρα τα παγωνεύουν τώρα, Νίκο. Τα παγωνεύουν, αυτό λέει για τα τσιγάρα. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω και για το άλλο. Εδώ πέρα στην Απολύτω, ο Ρόκα Τροκάνα, μια μπουκα η ασφάλεια και βρήκαν κάτι πράγματα. Σε αποθήκες. Ναι, κάτι η ασφάλεια, έκανε μια μπουκα λέει και βρήκαν πολύ πράγμα. Αχ, ναι. Δεν θα φανεί, άμα υπάρχει έλλειψη στην αγορά, κάνε κάτι, δεν θα πει. Ναι, αυτή η μπουκα, γιατί έγινε η μπουκα, τάσο μου. Καμιά καρφωτή θα φάγανε. Ναι, αλλά βλέπω οι κούτες ήταν φουλαριστότερη η αποθήκη. Τι ήταν η αποθήκη, από καπνό και από τσιγάρα. Οι αποθήκες είναι για να την κάρουν, Νίκο, γι' αυτό τις παίρνουν. Ναι, να κάρουν, αλλά βλέπω εγώ κάτι και τ' άλλο. Εκεί πέρα που είναι η αποθήκη είναι και ένα καπνομάγαζο. Α, δεν το ξέρω που για αυτό το καπνομάγαζο του ανήκει. Ξέρετε που ανήκει και τα σώμα. Δεν ξέρω, Νίκο, όχι, δεν ξέρω. Το ξέρεις, μην κάνεις το χαζό σε μένα. Δεν ξέρω, Νίκο, άμα δεν ξέρω κάτι τι να κάνω, Νίκο. Γνωρίζω ότι κάτι κύριος από το Καλυσεκά, που πήρε δύο, πούμε, δύο καπνομάγαζα. Ταϊβάν, ναι, εντάξει, οκ. Νίκο, γιατί αυτό τα σώμα. Να και ο Ζάκος τώρα με κάνει νόημα, έχει μια ακόμα γραμμή και πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Άντε, γεια σου, γεια σου, ρε Νίκο. Έχω κάτω, ακόμα. Έγινε, Νικόλα. Να είσαι καλά. Τελευταίο φίλο για αυτό. Ταϊβάν τώρα ποιο είναι αυτό που είπε ο Νίκο με το καπνομάγαζο. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά. Από την Ταϊβάν ποιο είναι. Α, Ταϊβάν δεν ξέρω. Ταϊβάν δεν ξέρω. Ταϊβάν δεν είπε. Δεν ξέρω. Δεν άκουγα εκείνο. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σα. Καλησπέρα φίλε. Βλέπω μεγάλη ευαισθησία για το θέμα των καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων. Και είναι λογικό, κάποτε κάπνιζα 40 χρόνια, το έκοψα, αλλά μπάσω δεν με ενοχλεί και κάπνιζα άλλο. Αλλά είδα όμω μια αδικία με το θέμα τη θρησκεία. Δηλαδή. Έπεσαν πινελίκια για το θέμα της βλασφημίας. Εμένα σαν χριστιανό δεν μ' άρεσε να με βλαστημίσω. Και εγώ θα τον σκοτώσω τον άλλο με βλαστημίσω. Εννοείς για αυτό που ακόμη. Λένε για φυλάκιση 2 ετών. Πάρθηκε πίσω η διάταξη. Μισό λεπτό. Και να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, εάν εγώ βρίσω ένα μουσουλμάνο, που δεν θα το κάνω ποτέ μου γιατί σέβομαι την πίστη του, εντάξει, θα με πάνε μέσα με τον αντιδιαρτησικό νόμο. Εμένα όταν θα μου βλαστημάνε το Θεό μου, τι θα κάνω. Ποιος θα με υπερασπιστεί. Τον πήραν πίσω τον νόμο. Τον πήρα πίσω. Τον πήρα πίσω, λέει, γιατί είναι αντιδράσεις. Πιανών, τον άθο, τους πιστούς τους ρώτησαν. Όχι. Αυτά με πειράζουν. Μάλιστα. Έχετε δίκιο για το καπνιστικό σου, εγώ το είπα. Κάπνιζα 40 χρόνια και το έκοψα. Κοίτα, το είπα. Αλλά πάω στο καφενείο, καπνίζω άλλο, δεν βάρκε. Την υγεία του να καπνίζει. Το όνομά σου λίγο, φίλε μου, αν θέλει. Γιώργο, πήγαμε εγώ να ρίξω έτσι ένα σχόλιο σχετικό σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ποινή. Απλά δύο χρόνια. 100. Σε λες είναι και λίγο έτσι, ναι. Θέλω να σου πω κάτι. Για πες μου. Λόγω επαγγέλματος. Από τον πατέρα μου πήρα μια συμβουλή επειδή ήμουν αξιωματικός. Παιδί μου λέει ποτέ μη βλαστημίσεις και μη μπεις σε στρατού για τη μάνα του. Σε σκοτώνει και δεν σε πληρώνει. Σου λέει εγώ είμαι εδώ για την Παναγία μου και για τη μάνα μου. Εσύ ποιος είσαι. Είναι παιδιά, είναι φοβερό. Δείτε το λίγο. Είναι φοβερό. Γιώργο, είναι μεγάλο σφάλμα να βρίζουν τα θεία. Δηλαδή, βάλε μπροστά ένα αντί σε ό,τι ακολουθεί, ρε παιδί μου. Εσύ που θες να βρίσεις αυτό που θέλω να πω, βάλε ένα αντί. Κατάλαβες, δηλαδή το αντί μπροστά. Δεν είναι τα θεία, εντάξει. Γιατί δηλαδή. Ξέρεις κάποτε βρέθηκα σε έξω από ένα τζαμί. Και λέω στο φύλακα, μπορώ να μπω μέσα. Μου λέει, κύριε, μπορείτε να μπείτε αρκεί να βγάλετε τα παπούτσια. Και τα έβγαλα. Σεβάστηκα που μπορούσα να μπω έτσι. Σεβάστηκα την πίστη του αλωνού. Θέλω λοιπόν και εμένα τη δική μου την πίστη να τη σέβω. Αφού δεν σε έβαλε να κάνεις και κανένα ποδόλουτρο, πάρει καλά. Εντάξει, εντάξει, ο άνθρωπος μου λέει βγάζει τα παπούτσια, ας πούμε, γιατί δεν... Γιατί βγάζουν τα παπούτσια αυτοί όμως. Πού να κάνεις. Γιώργο, γιατί βγάζουν τα παπούτσια και μπαίνουν στο τζάμι. Δεν ξέρω, δικό του θέμα, πού να ξέρω εγώ γιατί. Όχι, σωστά. Εγώ ήθελα να πω
ήθελα να μπω για να το δω, γιατί ήταν ένα ιστορικό τζαμί, εκτός Ελλάδος. Mm. Το ήθελα να το δω και μου λέει, κύριε Παύλο, βγάλε ρε παιδιά. Μάλιστα. Όχι, okay, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε. Σωστό, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο. Σεβασμός. Και εγώ σέβομαι το άλλο την πίστη, όποια και αν είναι, δικό του δικαίωμα. Κοίταξε λίγο, για να μάθουμε όμως να σεβόμαστε, πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητοι νόμοι. Ακριβώς, γι' αυτό λέω, ας το ποινικό αδίκημα, να μην τολμάει όλος να με βλαστημίσει και να με φέρει, να το χτυπήσω. Εδώ ενοχλήθηκα, λέει, μέσα στην Ελλάδα, που το θρήσκευμά μας είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, ενοχλήθηκα, λέει, οι μουσουλμάνοι, γιατί χτυπάει η καμπάνα την Κυριακή. Τι λέτε, ρε. Να πάμε στο χωριό. Τι λέτε. Δεν ξέφερα εγώ. Να πάτε εκεί που βγαίνει ο Τελάλης, ο Μουφτής, πώς το λένε αυτό, και γκαρίζει όλη μέρα. Πάτε εκεί, ρε. Άμα δεν γουστάρετε, μην γουστάρετε την καμπανίτσα μας, δεν ακούμε. Ωραία, γιατί η καμπάνα όταν χτυπάει, δεν χτυπάει για να πανηγυρίσει τίποτα. Χτυπάει γιατί καλεί τον πιστό να πάει να ακούσει την. Είναι παρόν στη θεία λειτουργία. Όπως σε μουσουλμανικά χωριά στη Θράκη. Έτσι βγαίνει ο Μουφτής και φοράς, τι να πω, αυτοί είναι θρησκεύους, είναι Έλληνες πολίτες, είναι μουσουλμάνοι, αυτό δεν το αποδέχομαι. Άρα μην μοιράσκεσαι για την καμπάνα μου. Έγινε φίλε μου Γιώργο, να σε καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ ρε παιδί. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ωραίος, ωραία τοποθέτηση ο Γιώργος και εγώ συμφωνώ σε αυτά που είπε. Λοιπόν. Τι γίνεται τσόντα έχεις το όπερ φίλε τέτοια ώρα. Τέτοιο είναι ρε, πώς λέγεται αυτό με την Νέα Υόρκη, με τις τέσσερις... Με τις τέσσερις... αυτές είναι η ταινία. Τις τέσσερις άχητες. Όχι και εντάξει. Η προηγούμενη καλή είναι. Η Σαμάνθα μια χαρά είναι. Πώς το λένε αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα. Sex and the City. Sex and the City. Ναι. Έχεις καμιά σχέση. Και μετά. Με το City μόνο. Καλά ρε πρόεδρε. Ζω. 9.30 ώρα. Κολαράκια αντρικά βλέπουμε και. Και αυτή είναι ωραία. Ναι, αλλά. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Κοντούλα μια χαρά είναι, αλλά πολύ τσόντα έπεσε. 9.30 ώρα τα παιδιά δεν κοιμούνται ακόμα. Τι γίνεται. Σιγάρε. Τι σιγάρε, φίλε. Ειδικοπλαστικό στοιχείο, σιγάρε. Κοίτα λίγο, άμα τα κάνει παιδάκια. Μην τα κλείσει τηλεόραση. Άκου λίγο. Μπράβο, μπράβο. Ραμόλα, τι ραμόλα. Τι λε, βεσέρα, αφήνω. 9.30 ώρα. Κάθε το παιδάκι ακόμα δεν έχει κλείσει. 10 παρατέταρτο. Και βλέπει. Πάει. Ναι. 4, 5, 3, 6, 7 χρόνια. Δεν κάνει ρεφίλε. Μισό 8 η ώρα κοιμόμασταν. Τρελιά. Τώρα κοίτα τη λέει. Τηλεόραση. Ναι, 12. Από 12 και πάνω. Δηλαδή το 12χρονο μπορεί να δει τώρα. Που πηδάει ο άλλος την άλλη την. Άμα είναι 12 παρά μία μέρα δεν μπορεί. Μεθαύριο μπορεί να τη δει. Φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι Ευρωπαίοι γίναμε. Ξεκινάμε με τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές πρόσφορες καθημερινά. Ενδεικτικά θα πούμε 2-3. Ένα special burger και μία Coca-Cola μόνο 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις και μία Coca-Cola μόνο με 5,90. Και μενού 2 ατόμων, 2 burger, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία Coca-Cola 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Τρέγια, τζάμπα πράγμα. Διεύθυνση. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, βαφείο, φανοπείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του, κύριο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης, η διεύθυνση δηλαδή, που μπορείτε να δείτε τη Μάζδα Αμανατίδης, είναι ένα στην πόλη. Και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-924-931. Πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού κάθε μέρα όμως. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Επίσης. Μπορείτε να αλλάξετε τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνική ΔΙΣΑΚ στη Νεάπολη, είπαμε, Ανδρέα Παπανδρέου 225, δίπλα από το γεφυράκι των Μετέωρων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί σφίγγουν τα γάλατα, έρχονται τα κρύα
γεμίστε τις δεξαμενές σας, κρατήστε και το τηλέφωνο του Τεχνικίδη ΣΑΚ 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, για ποιοτικό πετρέλαιο στη δεξαμενή σας, φτηνό, στην καλύτερη τιμή της αγοράς και σε χρόνο ρεκόρ. ΔΤ, χρόνο ΔΤ που λέμε εμείς οι νέα πολίτες. Τι κάνεις τα μούτρα σου έτσι, ρε. Ωραία πράγματα. Ωραία λοιπόν, πράγματα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287-38, όπως και το 6985-287-38 θα είναι δικό σας. Σ' αρέσουν τα ξανθούλικα. Είμαι ξανθομανής, τι να κάνω. Ξανθομπάμπρος είσαι. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγια, συντροφιά Παραίτσα. Μέχρι και τις 11, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Είπαμε κάνα δύο θεματάκια έτσι λίγο, γιατί δεν υπάρχει και πρωτάθλημα. Εντάξει, και δεν γίνεται συνέχεια να μιλάμε και για αθλητικά. Θα πούμε και κάποιο κοινωνικό θέμα, το οποίο βλέπω ότι υπάρχει αρκετή συμμετοχή από τους φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Και για το μεταναστευτικό προχθές που είπαμε 5-10 πραγματάκια, έγινε πανζουλισμός, αλλά και σήμερα με τον αντικαπνιστικό νόμο. Στις τοποθετήσεις οι οποίες είχαν οι φίλοι ακροατές, εγώ συμφωνώ στους περισσότερους. Εγώ πιο πολύ το είπα για τα μαγαζιά, Τάσο. Mm? Για τα μαγαζιά το είπα, γιατί πραγματικά είναι, είναι αποτρεπτικός. Εγώ δεν είμαι υπέρ του καπνίσματος, σου είπα δεν έχω καπνίσει ποτέ ζωή μου. Απλά βλέπω ότι στα μαγαζιά είναι αποτρεπτικό στοιχείο στο να πηγαίνει κόσμος. Και πρέπει να βρουν μια λύση. Δηλαδή, πιστεύω αν πάει έτσι και το κυνηγήσουν, γιατί ακόμη δεν το κυνηγάνε πολύ, να πω την αλήθεια. Το πράγμα, αν το κυνηγήσουν με ελέγχους και ισχύσει αυτό το πράγμα, πιστεύω θα κλείσουν πάνω από τα μισά μαγαζιά, μην πω και φανώ έτσι υπερβολικός, και αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανεργία από την ήδη υπάρχουσα, έτσι. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Τώρα... Εδώ μια φίλη στέλνει μήνυμα, Ελένη λέει. Ναι. Γράφει. Να πούμε ότι περίμενε λίγο. 2310-287-38, 6945-287-38. Μετά θα πω, ας κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμα. Δύο πραγματάκια εγώ λέει για τον μπάσκετ. Η φίλη μας η Ελένη λοιπόν. Εγώ λέει θέλω να σεβαστώ λέει τους καπνιστές. Καταλαβαίνω και κατανοώ ότι θέλουν να καπνίσουν. Όπως εγώ δεν θέλω να καπνίσω. Αλλά επίσης δεν θέλω να βρωμάω εξαιτίας τους. Ναι, και αυτό σωστό είναι που λέει. Δεν θέλω να βρωμάω ολόκληρη τα μαλλιά μου ή τα ρούχα μου. Και δεν θέλω να αναπνέω το δηλητήριο που αυτοί έχουν επιλέξει να βάζουν μέσα στα πνευμόνια τους. Δηλαδή, δίκιο τώρα έχει. Η φίλη μας η Ελένη έχει άδικο. Όχι, δίκιο έχει. Αυτός όμως που θέλει, γουστάρει να βρωμάει το μαλλί του, γουστάρει να βρωμάει το πουκάμισό, το μπουφάν του. Ολόκληρος να βρωμάει, ρε παιδί, με καπνίζει. Και να βάζει, ρε παιδί μου, τα 1000-2 βλαβερά συστατικά που έχει το τσιγάρο μέσα στα πνευμόνια. Γουστάρει, ρε φίλε. Ή δεν μπορεί να το κόψει. Είναι εξαρτώμενος. Πώς δεν το λένε? Μπορεί να το κόψει, δεν το δέχομαι. Θα πει δεν μπορεί να το κόψει. Ζάχο, δεν το έχει δοκιμάσει. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με εσύ. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχω κάνει 25 χρόνια. Άλλο λέω. Άλλο θα καταλάβει. Αν σε πει ο γιατρός. Γιατί είπε τον πατέρα μου που κάμιζε τρία, σου λέω τρία πακέτα, 3,5 πακέτα μέσα όρο την ημέρα κάμιζε, χωρίς υπερβολή. Ήταν μικρός. Έπαθε ένα πράγμα, τέλος πάντων, μπαλονάκι και του βρήκαν κάτι και στον πνεύμονα, του κόψαν λίγο εκεί το ένα κομμάτι από τον πνεύμονα και πάει στον γιατρό και του λέει, γιατρέ, λέει, μπορώ να καπνίσω? Και λέει, βέβαια μπορείς να καπνίσεις, λέει. Άμα θες να πεθάνεις, κάπνισε. Την άλλη μέρα δεν ξανακάπνισε. 3,5 πακέτα σου μιλάω, τρία μίνιμουμ. Κάπνιζε. Άρα δεν έχει, δεν θέλω, δεν μπορώ. Τι θα πει δεν μπορώ? Άμα σου πει ο γιατρός αυτό, μετά και καπνίσεις εσύ, εις γνώση σου ρισκάρεις τη ζωή σου. Αυτό είναι άλλο. Άμα θες εσύ να τη ρισκάρεις, είναι δικαίωμά σου, η δική σου ζωή είναι, έτσι. Αλλά δεν έχει, δεν μπορώ, δεν υπάρχει. Τι θα πει δεν μπορώ? Τι είναι κάτι που αν δεν το κάνεις θα πεθάνεις? Φαγητό σου λέει μην τρως. Δεν το όχι, καταλαβαίνω όχι, αυτό. Έχεις δίκιο ότι δεν έχω καπνίσει και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά απ' την άλλη, όταν παίζεται η ζωή σου, τι θα πει δεν μπορώ? Άμα δεν μπορείς, κάπνισε και πέθανε, ρε φίλε. Δικαίωμά σου είναι. Υπήρξαν πολλοί που κάπνισαν και πέθανε. Εντάξει. Γιατί όχι, ναι. Δεν θέλανε. Ναι. Δεν μπορούσαν να το κόψουν. Δεν μπορούσαν, φίλε. Εντάξει, τι να σου πω. Τώρα σου έφερα νομίζω το παράδειγμα. Εντάξει. Αλλά εγώ σου το είπα από την άποψη των, των μαγαζιών και υπό το πρίσμα ότι πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σε αυτά και τρώνε ψωμί οικογένειες, έτσι. Από αυτό το πρίσμα σου το είπα. Δηλαδή, αυτό το πρίσμα είναι πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Πραγματικά το δεις, σου λέω, άμα οι έλεγχοι γίνουν πιο εντατικοί, δηλαδή τώρα το φορτώσαν αυτό στην αστυνομία και αντιδράνε οι αστυνομικοί. Δεν θέλουν να πηγαίνουν. Το φορτώσαν στην αστυνομία. Όχι μόνο το φορτώσαν στην αστυνομία. Ναι, ρε, παιδί, και είναι... ποσοστά, λέει, 20%. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Να μην λέω τώρα πράγματα. Τώρα έτσι διάβασα. Κάθε αστυνομικό που θα γράφει, λέει κάποιον, θα παίρνει το 20%. Είχε στη Ρόδο τώρα, χθες το έδειξε. 500 ευρώ το 500 μαγαζί, το μαγαζί και 50 αυτό που κάπνιζε. Ναι, ο αστυνόμος θα πάρει
για τα 500 και για τα 50 ή θα πάρει μόνο για το μαγαζί. Εγώ αυτό για το 20% δεν ξέρω, Τάσο. Ξέρω όμως ότι έτσι και συνεχιστεί αυτό το πράγμα, είναι δύσκολα τα πράγματα για τα μαγαζιά. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τα μορφό, βέβαια. Νάτος, τι γίνεται. Νάτος, ε. Καλησπέρα, νάτος. Καλησπέρα, Θόδωρη. Σου άρεσε το θέμα, έτσι. Κοίταξε, αν και εγώ δεν κάπνισα ποτέ στη ζωή μου. Θεωρώ τώρα, να το πω, πολύ μεγάλη βλακεία να επέμβεις τώρα στο μαγαζί του άλλου να του πεις ότι εδώ μέσα δεν θα καπνίζουν. Γιατί καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που πληρώνουν τα ΦΠΑ και όλο το κρατικό μηχανισμό από πίσω. Δηλαδή όταν του απαγορεύεις τον πελάτη του να καπνίσει, που ξέρουμε ότι αυτός που θα καπνίσει θα πιει παραπάνω, θα κάτσει και παραπάνω, αυτομάτως ρε παιδιά του κόβεις το μεροκάματο. Δηλαδή για αυτούς είναι άδικο. Για μένα που δεν καπνίζω, φυσικά είναι πιο ωραίο ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Αλλά δεν το επικροτώ, ίσα ίσα είμαι αντίθετος. Άρα αυτά τα δύο πώς μπορεί να γίνουν ένα μαζί όμως? Για πες αυτό που ρώτησα και τον Τάσο, ας πούμε. Πώς αυτά τα δύο, στην πράξη βέβαια, όχι ουτοπικά πράγματα, πώς μπορεί να γίνει? Στη Γερμανία, στην Ελλάδα, πώς μπορεί να γίνει? Φίλε, δεν πάω στην εκκλησία να ξέρω ότι δεν θα καπνίζει κανένας. Πάω στον παράκι, εις γνώση μου, και ξέρω ότι θα καπνίσει εκεί μέσα ο κόσμος. Δηλαδή δεν είναι κάπου, δεν είναι κάτι ξένο για μένα που δεν καπνίζω. Εγώ που θέλω έχω να πάω... την επιλογή να μην δεν πάω. Αλλά και εγώ που να θέλω να πάω όμως, και εγώ σου κάνω το δικηγόρο του διάβολου, που θέλω να πάω ρε φίλε, το δεν θέλει η καρδούλα μου να πάει. Και δεν καπνίζω. Πάνε σε ένα παιδότοπο μαζί με το παιδάκι όπως κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Γουστάρω μία κοπέλα ρε και πηγαίνει σε αυτό το παράκι και εγώ δεν καπνίζω, τι θα κάνω? Εσύ ούτως ή άλλως στο παράκι δεν θα πας, θα πας στην κούτρα εκεί στο φίλο σου, το ζαχό από έλα εδώ πέρα. Κούτρα εγώ, κουτρατζής, για ρώτα τον Τάσο. Όχι, όχι, είναι κυμπάρισες, αυτά είναι κυμπάρισες. Όχι κουτρατζής εσύ. Άλλη είναι κουτρατζής. Κυμπάρις, εσύ καλά ρε, εσύ δεν τον έλεγες ότι πήγαινε με το σκαρπίνι από τους Πακιστανούς που είχε και κατέβαινε και κάτι τέτοια? Άλλο εκείνο. Ή εγώ τα έλεγα. Άλλο, εγώ τα έλεγα, αλλά πλήρωνε πάντα. Εκείνο το έλεγα γιατί δεν ξέρει να ντυθεί. Ετοιμάσει του Σαββίδη που φορούσε φόρμα με σκαρπίνι. Βέβαια. Τι να κάνουμε. Αλλά σε αυτά είναι κυμπάρις, δεν μπορώ να πω τίποτα. Άνθρωπος, δηλαδή και εδώ που έρχεται, μας φέρει και το αναψυκτικό μας καμιά φορά και εγώ είμαι γαϊδούρη. Ξεχνάω, όχι γιατί είμαι τσιγκούνης. Είσαι ταλαιροπαγίδας, άσε τώρα, άσε. Για να πες το Ζάχο αν είμαι ταλαιροπαγίδας. Όχι, εντάξει, έχουμε βγει, έχει κεράσει κι αυτός και έξω από αρκετές. Ευρωπνίχτης, πώς σε κέρασε, ρε, για πορκίτο? Όχι, ρε, όχι, και σε μπαράκι που πήγαμε και κέρασε, πώς, κερνάει, κερνάει. Σήμερα πώς τον είδα, το είδα το παιχνίδι καταρχήν? Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, μόνο το άκουσα στην περιγραφή. Άρεσε σε κά. Έπαιζε αρέσει ο ΠΑΟΚ με την Δόξα Δράμα. Το άσε η μικρότητα. Τι θες να μιλήσουμε δηλαδή για το φιλικό Δόξα Δράμας ΠΑΟΚ? Να πούμε τι, σκόραρε ο Λάμπρου. Σκόραρε. Ο Λάμπρου έβαλε πολλά νέα παιδιά. Καταρχήν ένα από τα πράγματα που μ' άρεσαν στο Φερέρα είναι ότι έχει καθιερώσει και οικογενειακό διπλό με τους μικρούς, δε φίλε. Κάποτε πρέπει να τους δούμε κι αυτούς. Δηλαδή ένας προπονητής πρέπει να βλέπει ανά πάσα στιγμή το πώς παίζει η μικρή ομάδα για να ξέρει ποιο θα ανεβάσει, έτσι, κάποια στιγμή. Έπρεπε να γίνει και αυτό. Ένα από τα θετικά του. Ωραία. Εσύ τι είδες, εσύ τι άκουσες, δεν ξέρω. Δεν είδα φιλικά. Ακούμε, συζήτηση κάνω. Δούλευα ως αργά, δεν μπόρεσα να δω τίποτα. Τώρα έτσι λίγο που διάβασα λίγο στο ΠΑΟΚ 24, είδα ότι παίξανε πάρα πάρα πολλά νέα παιδιά και ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος, που τον θυμάμαι το παλικάρι, και ο Ροντρίκο έβαλε μέσα, και το Βαρέλα δοκίμασε, και το Μαωρίσιο και τον Μπέλκα. Έπαιξε καλά η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πέλκας λέει οργίαζε, είναι τρία, οργίαζε λέει. Και από ένα μηδέν του κάνανε ένα τρία τα παιδιά. Θα σας πω κάτι και τους δύο. Το πιο σημαντικό που κρατάω εγώ είναι ότι πρέπει οι ομάδες μας, βάζω και τον Άρη μέσα, να κάνουν περιοδεία παιδιά και φιλικά γενικά με τις ομάδες όλης της Βορείου Ελλάδος, της Θράκης κτλ. Πόσες φορές το κάνει ο Άρης αυτή την περιοδεία, ρε φίλε? Κοίταξε ρε εσύ, τα καλοκαίρια, τα τελευταία, μετά την προετοιμασία να δώσεις φιλικά, τώρα που έχεις συμφωνημένα το είχατε αυτό να το κάνατε. Δεν τον κόβει, δεν τον κόβει να σταματήσει να μιλάει, δηλαδή να ακούσει αυτό που θέλει, δεν τον κόβει ρε φίλε. Φάντα φίλο σου, δεν είναι καλός χρυσός, το μυαλό του φτάνει σε ένα σημείο ρε παιδί, με άριστα το 10. Το IQ του είναι 4. Και η φανέλα που έφερε όμως. Φανέλα σου είπα, ήταν του χωρεμένου που ήταν παχουλοκοψός. Ρε, τώρα να μιλήσω. Έλα, που μιλά. Πήγες στη Λαϊκή εκεί της Νεάπολης και την πούλησες για να πάρεις 7 που κάμισα να φοράς να βγάλεις τη χρονιά. Ούτε δεν τρέπεσαι να πήρα πούμε. Τα πήρα στο νούμερο, δεν τα πήρα. 7. Τι να κάνω. 7 είναι ο αριθμός του ψεύτη. Κανένα άλλο νούμερο να έλεγες.
Και αυτό που λέγαμε, πόσο δηλαδή να κάνει περιέργεια ο Άρης Δευτεράου. Τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι που θυμάμαι, τα 3 δεν ήταν σε μεγάλη κατηγορία. Τώρα δεύτερη χρονιά πάει να καθιερωθεί. Τι γελάτε ρε ψέματα λέω. Όχι έτσι είναι. Έτσι είναι, καλά τα βρίσκετε. Άντε, αυτά, πορκίτο. Ευχαριστούμε. Πορκίτο να το πορκιτάξετε αυτό. Να το πορκιτάξουμε, άντε, παίρνα και καμιά βόλτα. Γιορτές έρχονται. Πότε θα έρθεις ρε. Έλα Χριστούγεννα καμιά βόλτα. Το καλοκαίρι τώρα. Εκτός το Πάσχα δεν ξέρω, καμιά καταδρομική θα δούμε. Δεν έχεις δικαιολογία, τα μέτρα μας τα είδες πως είμαστε. Κοίταξε. Δεν μπορεί να πέσεις έξω. Θέλω να μου στείλεις τα νούμερα στα παντελόνια, γιατί θα είμαι τα Χριστούγεννα Λονδίνο. Θα σε πάρω από το Λονδίνο για να δεις. Σοβαρά μιλάω, χωρίς πλάκα. Εδώ στον αέρα το δηλώνω. Αλλά θα μου στείλεις τα νούμερα και τα δύο τώρα. Θα πάει στο Ροδίνο και επειδή βρήκες προσφορά παντελόνια, μου είπες και θα πάρεις. Θα σου πω εγώ τι θα μου πάρεις στο Ροδίνο. Εννοείται, ρε φίλε, στο καλάθι εκεί θα δω από τους Ινδούς εκεί τι πουλάνε. Θα πάρω δύο από το καλάθι. Το σκέφτηκε. Ό,τι σου λέει ο άνθρωπο, το σκέφτηκε. Τα σκέφτεται όλα, είναι. Αλλά εντάξει, κίνηση μετράει, ρε. Πάρε δύο-τρία. Εντάξει. Γεια σου το δωράκι μου. Γεια σου το δωράκι μου, όμορφο. Τα φιλιά μα στην ασπρόμαυρη Γερμανία. Έλα φίλε. Ποιος είναι. Και άλλο έχουμε. Έχουμε κι άλλο. Έλα πάμε. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα φίλε. Σιγά. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε σαν επόμενο. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα για χαρά. Καλησπέρα. Τελευταίος για αυτό το είμαστε ημιώρο. Καλά. Έλα φίλε μου. Σ' ακούμε. Ένα πράγμα. Είμαι στον δρόμο. Λίγο χαμήλος. Λίγο το ραδιόφωνο σου εφόσον μας ακούς. Το ραδιόφωνο για να υπάρχει πρόβλημα. Δρόμο. Μ' ακούτε. Ναι ακούμε, τώρα φίλε. Τέλεια σ' ακούμε. Είμαι στον δρόμο, πηγαίνω για ένα ποτάκι. Δεν με πειράζει καθόλου αν έχει καπνιστές ή όχι. Αλλά όταν πηγαίνω για να φάω, δεν θέλω καθόλου δεν φύγω το τσιγάρο. Ναι, σωστό. Α, στο φαγητό, φαγητό σε πειράζει ένα, στο έξω για το ναι, ποτό. Ναι, γιατί τώρα να είσαι με παρέα και να είναι η άλλη δίπλα να φυσάει το τσιγάρο πάνω στα μούτρα σου ενώ προσπαθείς να απολαύσεις την τροφή σου. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ένα δίκιο το έχεις. Έχεις δίκιο, αλλά μια ερώτηση. Ναι. Πώς είναι το όνομά σου? Γιάννη. Γιάννα ρε, βγαίνεις ραντεβού με τη δούκισσα ναι. Νομικού. Ναι. Ή με μια, επειδή παντρεύτηκε τώρα η κόπελα, με μια στυλ δούκισσα νομικού ρε παιδί μου. Ναι. Που είναι κάτσε καλά μύδι, μπορείς να το βάζεις αχνιστό, τηγανιτό, μυδοπίλαβο, ό,τι θες. Καταλάβαμε ρε, προχώρα. Άκουσε με το. Εντάξει ρε. Και πηγαίνει αυτή σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο και γουστάρει να καπνίσει. Ναι. Ναι. Και σου ρίχνει το φούμο και τα ντουμάνια στα μούτρα. Τι λες. Τι κάνεις. Δεν μου λες. Δεν υπάρχουν δούκισες που δεν καπνίζουν ρε φίλε. Τι δεν υπάρχουνε. Όχι, το πετύχαμε αυτή που καπνίζει όμως. Ρε φίλε, γουστάρεις, βγάζεις δαλγά και καψούρα και μούρλα με το συγκεκριμένο μύδι. Αυτή είναι για εσάς τους καπνιστές ρε. Δεν καπνίζουμε. Δεν καπνίζουμε. Ούτε αυτός καπνίζει. Δεν καπνίζουμε. Κατάλαβες. Ναι, τι κάνεις, δεν μας είπες όμως τι κάνεις. Όχι, την αφήνω εκεί πέρα, ρε. Αφεύγεις. Εγώ κάτι μου λέει ότι θα πάει. Δεν το μπορώ. Κάτι μου λέει ότι θα πάει στο περίπτωρο να πάρει και τσιγάρα. Εγώ λέω ότι θα την κουνάει και το κεφάλι για να μην βγαίνει το τσιγάρο από το στόμα με τη στάχτη. Έτσι. Τώρα είμαστε στον αέρα, θα σε έλεγα κι άλλα. Ναι, αυτό με το κούνημα του κεφαλιού ήταν. Ήτανε πρόκληση. Καλό, καλό. Θα βγει ο Ζαγόρας και θα λέει κόφτε το. Ο Ζαγόρας πεθαίνει για αυτά ρε. Πλάκα κάνεις. Τέτοια η ζωή του είναι. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Λοιπόν. Ζάχο, μην απαντάς. Μην απαντάς, είναι. Παγίδα, παγίδα. Είναι λακκούβα η ερώτηση. Δευτέρα ή Τρίτη θα τον έχουμε. Μου υποσχέθηκε ότι θα είναι εδώ πέρα. Τη μεγάλη. Όχι, την επόμενη που είναι και εβδομάδα που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα, έτσι. Εντάξει. Μου φαίνεται όχι. Δευτέρα είναι και μάτς εθνικής. Τρίτη θα τον μποναρθεί. Εντάξει. Θα τον έχουμε έτσι λίγο να. Okay. Ανέβουν λίγο και. Η Τόνη. Λοιπόν, πάμε στο. Όταν ανέβουν οι Τόνη, βγάλε το Βλαχοαμερικάνο από πέρα. Μας έλεγε το κρατικό. Καλά σου έλεγε. Καλά σου έλεγε. Και εγώ καλά τον απάντησα. Καλά απάντησες κι εσύ. Άκουσα την εκπομπή. Την ξανάκουσα το πρωί, σου άρεσε πριν και την ξανάκουσα. Το πρωί και ένιωσα μεγάλη περηφάνεια και την άκουγα με τους συναδέλφους, με κάποιους συναδέλφους, γιατί πήραμε ένα καφεδάκι μέχρι να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Και το άκουσα, πραγματικά μου σηκωθήκαν όρθιοι και μου δώσαν συγχαρήκια όλοι. Και Αριανοί. Χειροκροτούσαν. Και ένας Αριανός. Καλά, Αριανός. Ένας Αριανός. Εντάξει. Μου λέει, φίλε, ήταν προκλητικός, τον προειδοποίησες και συνέχισε, λέει, ήθελα να τα ακούσει. Και δεν είπες, λέει την αλήθεια. Και εγώ άκουγα με έναν παοξί και έδωσε συγχαρητήρια στον Τζίμι. Θα το βγάζεις να μας το πεις. Και εσύ βγάλε το δικό σου. Έλα, ένα μήνυμα.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Ζάχος Ντρούλη και Τάσος Τρίγας σας κρατούν συντροφιά εδώ και μία ώρα και 10 λεπτάκια κοντά. Άλλα 50 λεπτά θα είμαστε κοντά σας με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους σας στο 2310-287 και 3 οχταράκια. Για όσους φίλους θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά με την εκπομπή και το σταθμό μας, πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση και στείλτε το στο 54 5 20 και 6. Για γραμμές είπαμε 2310-287 και 3 οχταράκια. Έβαλα και τραγούδι, Holy Smoke. Ναι, ωραίο κομματάρα. Για πάνω σε αυτά που λέγαμε, εντάξει. Holy Smoke είναι ιερός καπνός. Σόπα, ρε φίλε, δεν το ξέραμε. Καλά, μας το και αγγλικά έξεζε. Καλά, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και ουλίτη, σου κάνω και ό,τι θες. Όχι, Τεριδόνα. Δεν το βλάκα. Ε, τι πάθαμε. Δεν το βλάκα. Έμαθα και αγγλικά. Με τον Τεριδόνα. Αυτό στρατηγάκι. Ποιον είχαμε, όχι, τον κύριο Ντάσο τον Περπατήτη είχαμε. Έχει λίγο καιρό σχολείο. Στρατηγάκι, λέω τα φροντιστήρια που κλείσανε. Θυμάμαι, τα στρατηγάκι. Στρατηγάκι. Πώ τα ξέρετε. Ήταν τα άλλα εκτό στρατηγάκι. Σβάρνα, ε. Σβάρνα. Κάποια άλλα, όχι. Κάποια άλλα, ρε, πολύ γνωστά. Τέλος πάντων. Το φάσμα λες. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου, αν θες. Κυριάκος, λέγομαι, παίρνω από Κατερίνη, σας ακούω πολύ καιρό, είμαι Παναθηναϊκός. Απλά θέλω να πω ότι μου αρέσετε πιο πολύ όταν αναλύετε τέτοια θέματα παρά αθλητικά. Μου αρέσουν οι γνώμες σας. Καταρχήν, επειδή αυτός εδώ είναι αγενέστατος, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Όχι, και οι δύο μου αρέσετε. Ναι, εγώ δεν λέω ποιος αρέσει. Για το σιγάρο θέλω να πω ότι και εγώ είμαι αντικαπνιστής και με ενοχλεί. Ένα καλώς όρισες δεν σε είπε. Μου αρέσετε να πιάνετε τέτοια θέματα. Κοίτα, τώρα βέβαια μας έθαψες, γιατί εδώ είμαστε για τα αθλητικά, δεν είμαστε για τα... Όχι, στα αθλητικά είστε πολύ καλοί, δεν χρειάζεται. Απλά όταν πιάνουν τέτοια θέματα, νομίζω ότι και ο κόσμος ενεργοποιείται και συμμετέχει διαφορετικά. Ξέρεις τι γίνεται, Απόστολος είπαμε. Κυριάκος. Κυριάκος, τον ξαναβάψεις τον άτομο. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Κυριάκο. Όταν μας έχει μάθει ο κόσμος, τώρα μιλάμε για ΠΑΟ, Κάρι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕ κτλ. Και πιάσουμε ένα κοινωνικό θέμα, όπως πιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το μεταναστευτικό από πλάκα. Έτσι, γιατί πολύ ωραία, δεν ναι, συνηθίζουμε, αλλά κάποιες φορές που παίζει η εθνική, είναι χαλαρά λίγο ρε παιδί με το προτάσμα κτλ. Πιάνουμε μερικά κοινωνικά θέματα. Έγινε επαναζουλισμός και εκεί ήταν και για μας ένα γκάλο πάθελά μας για να καταλάβουμε το πόσο ο κόσμος ακούει όχι μόνο τη δική μας εκπομπή, αλλά και το Λίμπερο. Έγινε, σου λέω, αδερφέ, ο κακός χαμός. Δεν προλαβαίναμε τις γραμμές. Δηλαδή το ένα διάλειμμα το κάναμε, να φανταστείς. Και φύγαμε, αντί για 11, φύγαμε 11 και 10 κλείσαμε. Ναι, γιατί με τα αθλητικά κουράζεται ο κόσμος συνέχεια τα αθλητικά. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Γι' αυτό φροντίζουμε με τον Ζάχο, πέρα από την αθλητική ενημέρωση που κάνει ο καθένας για την ομάδα του κτλ. Και γενικά έχουμε την ενημέρωση στα αθλητικά. Πού και πού κάνουμε και λίγο την πλακίτσα μας, την καζουρέτσα μας, το χιούμορ μας με τον Ζάχο εδώ πέρα. Κυριάκο, ναι, στο κάτω-κάτω, εμείς λέμε 2-3 θέματα, δεν λέμε για ποιο θα μιλήσει ο κόσμος. Ο κόσμος αποφασίζει ποιο θα μιλήσει, έτσι. Σωστά. Και τι θα σχολιάσει. Πού και πού, όντως, όταν κάτι, εγώ σου λέω, και το έλεγα και πριν μπούμε στον Τάσο, επειδή βγήκα το Σάββατο, πήγα σε ένα μέρος έτσι, που πραγματικά το περίμενα φουλ γεμάτο, ήταν τέτοια εποχή φουλ γεμάτο, και δεν ήταν, ρε παιδί μου, τώρα αυτή τη φορά. Και ήξερα τον μπάρμαν και μιλήσαμε λίγο και μου είπε, Ζάχο, αυτό και αυτό. Και δεν, ήταν, κάτι που, ήταν κάτι που έπρεπε, ας πούμε, να το πω έτσι. Το σχολίασα στην αρχή και ο κόσμος ενεργοποιήθηκε περισσότερο, ας πούμε, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Για να μιλήσουν και άλλοι παιδιά, και πάλι συγχαρητήρια, και σας παρακαλώ έτσι να πιάνετε και τέτοιους θέματα. Ωραία, κάτσε τώρα και εσύ, γιατί να σου πω κι εγώ, εσύ είπες τώρα, για το αυτό. Για τον πήγα τον Παναθηναϊκό τώρα. Για την Παναθηναϊκά, αλλά που ξέσκησε την κούλα, την γυριστή που την έκανε από 0-2, τι έχεις να πεις. Είδες, πας φάνηκε. Δεν είσαι και πολύ... Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έπαιξε πολύ ωραία μες τον ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Εντάξει ρε φίλε, δεν είπαμε εμείς, και καλά κάνεις, καλά κάνεις. Και με τον Ολυμπιακό έφερε ισοπαλία. Τέλος πάντων, είπαμε τα αθλητικά να μην τα κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός με τους τρεις μεγάλους, έτσι, έφερε χι με τον ΠΑΟΚ, χι με τον Ολυμπιακό. Και έχασε από τον μικρό Άρη. Κατάλαβε. Εντάξει, τώρα δεν είναι μικρό. Αφού είπε τρει μεγάλου υποτάσσεω, άρα μικρό είναι ο Άρη. Τρει μεγάλοι και παραδείγματα. Η κόντρα σα είναι πολύ πετυχημένη πάντω. Είναι πετυχημένη. Να πιάνετε και άλλα θέματα. Να σε καλά, Κυριάκο. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Κλείσε το Κυριάκο, να τον πω αυτό εδώ πέρα, γιατί άλλο κατάλαβε. Εγώ το είπα αυτό στον Κυριάκο για του τρει μεγάλου, γιατί άμα ρωτήσετε, παιδί μου, από του 100 οπαδού φιλάθλου, όπω θε πε το. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι τέσσερις μεγάλες ομάδες. Ναι. Τον Άρη δεν το βάλει μέσα. Και άμα πει τις τρεις, δεν θα βάλει ούτε τον ΠΑΟΚ.
Μπορεί. Όχι μπορεί. Μπορεί. Όχι μπορεί, το μπορεί και το βάζει. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην το βάζει. Τις δύο τελευταία χρόνια είστε μεγάλοι και διεκδικείτε. Από πότε γίνατε μεγάλοι. Υπάρχει κάποιος τώρα στην Αθήνα ή ξέρω εγώ στην Κρήτη ή στην Καλκίδα που θα τον πει πέσει τρεις μεγαλύτερες ομάδες και δεν θα πει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όχι, δεν θα πει τον ΠΑΟΚ μέσα στις τρεις μεγαλύτερες. Όχι βέβαια. Τι λες, καλέ. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Για τελευταία χρόνια θα το πει. Έλα. Νάτος. Νάτος. Εμφανίστηκε ο Χρήστος είναι. Εμφανίστηκε ο Μάτζης. Καλησπέρα Ζάχο, Τάσο, τι γίνεται. Έλα. Τάσο ρε Χρήστο, καλά, καλά φίλε, καλά. Ξέρω, καλά. Έλα. Λίγο ένα ψηλοθεματάκι έχω με το συνοπαδό μου εκεί πέρα. Για πες το, μπράβο, δώσ' του, δώσ' του. Σένα λέει. Όχι, ξέρεις και το θεματάκι. Συνοπαδό είπε. Α, πάω, ξύσε, ναι. Με τον Τάσο ρε. Εχθές όταν κλείναμε με είπες πράγμα να πάρεις τώρα και ανατολικά τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σου δηλαδή. Το πνεύμα μου. Εντάξει, φίλε, καλό είναι που παίρνει σε παοξίδικες εκπομπές, δεν είναι κακό. Ναι, δηλαδή. Τι ήθελε να πει, όχι, εγώ το εννοούσα, καλά έκανε, είπα. Α, με αυτή την έννοια. Όχι, δεν σε έβαλα χέρι, ρε. Καλά, καλά, χέρι, θα σε βάλω. Λίγο το δικό μου το πνεύμα από το Sport 103 FM που ήμουνα από το 2009 ήταν αυτό. Παιδιά, να ακούτε και να συμμετέχετε σε παοξίδικες εκπομπές, δεν με νοιάζει. Μπράβο, να σου πω και ένα άλλο. Δεν με νοιάζει και να σου πω και κάτι. Ακού λίγο, ακού, μη βιάζει. Θα πει ότι και το παλικάρι που παίρνει και μιλά, κάναμε πολλά χρόνια μαζί εκπομπή. Τι σα πρώτε πτήσει. Να σε πω και ένα άλλο. Να παίρνω και στην Ερασπορ, ναι. Αλλά εκεί φίλε, μιλάω με άλλο πνεύμα. Δεν λέω η Αθήνα σα και ο Πειραιάς, γιατί εκεί πλέον ανοίγει το. Διευρύνει ο ορίζοντα και αλλιώ μιλά στην αέρα, έτσι δεν είναι. Αγόρι μου, εκεί δεν ακούω. Αυτού δεν του ακούω, δεν μπορώ να του ακούσω. Εντάξει. Βγαίνουν και παοξίδε και εκεί σε ενημερώνω. Ναι, αλλά δύσκολα σε αφήνω να μιλήσει όπω θέλει. Ενώ εδώ παίρνουν, όχι, γάβοι, παίρνουν οι Παναθηναϊκοί αξίδες και μιλάνε μια χαρά άνετα, έτσι. Δεν τους κόβει κανείς. Εκεί άμα πεις κάτι διαφορετικό, χλάτς βαντάν. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος στην Έρα Σπορ που δηλώνει άνθρωπος Ολυμπιακός, δούλευε στα Νέα, έκανε προτάσεις του Ολυμπιακού και βγήκε ο Ολυμπιακός να πει κάτι και τον τάπωσε κατευθείαν. Εντάξει. Και τον είπε, υπάρχουν και εξαιρέσεις και το λένε, το πήρε πάνω το πρωτάθλημα, πεντακάθαρα. Ωραία. Μπράβο. Ναι, υπάρχει εξαιρέσεις. Ένα στους 500 είναι. Κοίτα, για να, έλα, Ζάχο, για να τους σοβαρέψουμε έτσι λίγο. Εντάξει, περισσότερο κάνουμε και πλάκα με τον Τάσο. Ναι. Τουλάχιστον εδώ την τοποθέτησή μας την ξέρεις. Εμένα τουλάχιστον δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο άλλος. Το τι λέει και τι επιχειρήματα χρησιμοποιεί στο λόγο του. Έτσι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δεν σημαίνει μιλάς επειδή σε πάω και ό,τι λες είναι λάθος και αν βγει αριανός ό,τι λέει είναι σωστό. Και όπως σωστά λες, εγώ δεν έχω ακούσει αυτόν τον Ολυμπιακό που λες. Αν μιλάει σωστά και με επιχειρήματα, φυσικά πρέπει να το για το δημοσιογράφο λες. Ναι, δημοσιογράφο λες. Τι σχέση έχει δηλαδή που είναι Ολυμπιακός. Όλοι είμαστε κάτι, ας πούμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, ο άνθρωπος είπε ότι έκανα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στα Νέα. Α, και βγαίνει ένα σκάφρος Ολυμπιακάκιας και λέει, ναι. Έλα ρε τώρα πάω, πήρε προτάσματα τέσσερα χρόνια και τον ταπώνει δημοσιογράφος που είναι και Ολυμπιακός. Λέει γιατί. Πεντακάθαρα και δίκαια το πήρε. Έκανε ρεπορτάζ, δεν είναι Ολυμπιακός γιατί. Το ότι κάνει ρεπορτάζ δεν σημαίνει ότι είναι Ολυμπιακός, εντάξει. Εδώ βγήκε και δημοσιογράφος. Όχι, το ξέρουν και για Ολυμπιακά και τέλος πάντων. Ο Χρήστο βγήκε και δημοσιογράφος από τη Χουριέτ, στην Τουρκία σου μιλάω τώρα. Και έκανε ολόκληρη αρθρογραφία υπέρ του Σλούκα. Και είπε ο Σλούκα, ο Κώστας Σλούκας λέει είναι πιο Φενέρ Μπαξέλη από όλους σας. Ναι, το είχε στις ειδήσεις το είχε αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό το βλέπω να σπάει πάγου στην Αλάσκα. Εντάξει. Είπανε και το άλλο. Είπα και το άλλο, Τάσο. Αν ένας Τούρκος αντίθεταν εδώ και το βάζανε να κρατήσει κανένα πανό για την επανάσταση του 23, δεν το κρατούσε. Δεν τον πιέζαμε να το κρατήσει. Έκανε και μια γύριστη, μια μικρή κολοτουμπίτσα την έκανε ο Σλούκας, έτσι. Την έκανε. Μην πω μεγάλη. Το λέω light, έτσι. Το θέμα, το έχεις. Τι είπε, πες το. Ναι, είπε ρε παιδί μου ότι εγώ είμαι 5 προς 6 χρονιά εδώ στον τέτοιο και σέβομαι την. Την χώρα αυτή και την ιστορία της και κατά αυτά. Το άμα το ψάξω, το διαβάσω. Αυτό, έκανε μια κόλλο του μπίτσα. Εντάξει, φίλε, και, και ότι δεν. Sorry. Και ότι δεν κατάλαβα, λέει, ότι. Ας πούμε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να το πιάσει, αλλά εκείνη την ώρα μου συγκεντρωμένος, λέει, επειδή άρχιζε το παιχνίδι και δεν κατάλαβα γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό αν το είπε. Το είπε, το μυαλό μου το έβγαλα. Εντάξει, είναι σφάλμα, είναι βλακεία του. Είναι στο επίσημο site της Φενέρ Μπαξέ. Το μπασκετικό φυσικά site, έτσι. Υπάρχει εκεί στο τι γίνεται με τον Γουλιέλμο, τέλος θέμα. Αυτό, μα αυτό θέλω να πω, αλλά πιάσαμε τώρα τα τηλέφωνα που είναι σοριδόν το ένα πίσω από το άλλο. Ο Άρης, να σε καλά, Χρυσό. Γεια σου, φίλε. Θα πάρουμε και τον επόμενο φίλο και αν δεν έχει μετά κανένα θα σχολιάσει. Αυτό δεν για πλάκα. Ειλικρινά το εννοώ και καλά κάνεις. Εγώ το χαίρομαι αυτό που κάνεις. Και μπράβο σου. Έτσι να συνεχίσεις. Έλα, φίλε. Για να μην νομίζει ότι. Παρεξήγηση. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, ρε παιδιά, πιο σύντομη.
Ναι. Από την Κωνσταντινούπολη στο Γουλιέλμο και δεν δε θα μας πεις εσύ ρε πως θα διαχειριστούμε την εκπομπή μας. Δεν περιμένουμε όμως ρε να φίλε. Να περιμένεις ρε φίλε, έτσι είναι τώρα. Έλα, εντάξει, άσο, εκπομπή, έλα. Να περιμένεις πάμε, ρε φίλε. Μη μας μαλώνει. Δηλαδή τώρα είναι απάντηση παραγωγού ρε, που είμαστε και δασμοί και συνοπαδοί και αυτά εντάξει. Και τι έγινε που μας συνοπαδοί, να μην μας μαλώνεις μωρέ, τι σε κάναμε. Δεν σε μαλώνω, απλά δηλαδή τώρα κάπου να όλοι να είμαστε και πιο σύντομοι. Θα πάρεις ένα λεπτό παραπάνω και εσύ δύο, ορίστε. Εντάξει, να, εγώ πήρα και. Εντάξει, να ζητήσουμε και συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, οκ. Okay, δεν είναι αυτό, ρε Τάσο τώρα, εντάξει. Απλά δεν είσαι και τόσο όρμπιτ, μην είσαι τόσο επιθετικό. Και εγώ είμαι, εντάξει. Τη λέω, α πούμε, στου Αργανού και τα αυτά, αλλά εντάξει. Πώ είναι το όνομά σου, φίλε. Χρήστο είμαι, Χρήστο. Γεια σου, ο προηγούμενο Χρήστο. Άκου λίγο, είσαι άδικο. Ο προηγούμενο Χρήστο δεν μίλησε πολύ. Έλα, εντάξει, μην το χρονοτριβούμε, ρε Τάσο. Άσου τώρα, πάμε παρακάτω. Το λε εσύ τώρα ότι. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι στις μεγάλες ομάδες και συμπεριλαμβάνεται και σε αυτά και σου λέει τα δύο τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 11 χρόνια Τάσο ΠΑΟΚ με Ζαγοράκη και Ιβάν βγήκε 6 φορές δεύτερος, μια φορά πρώτος και τις άλλες φορές τρίτος και τέταρτη μια φορά. Τα τελευταία 11 χρόνια. Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια Τάσο για double ήταν η υπόθεση. Μία με το... Με τον Πλατανιά που τερματίσαμε 3 βαθμούς πίσω, που ξεκινήσαμε και με μείον 3. Μπράβο. Μία με τον Κομίνη και πέρυσι αίτητος. Και φέτος πάλι πάμε για πρώτη δεύτερη. Αλήθεια. Πού είναι τα δύο χρόνια. Αλήθεια. Τα δύο χρόνια ποια είναι. Ποια είναι τα δύο. Ας μας πει τώρα ο διπλανός. Δεν μπορώ να... Απέναντι μου. Ναι, ποια δύο χρόνια. Όταν τα τελευταία 4 χρόνια είναι δεύτερος, πρώτος και τώρα πάλι πρώτος ή δεύτερος. Ναι. Ποια είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει. Με Ζαγοράκι που χάσαμε πάλι με τον πατέρα το πρωτάθλημα, που βγήκαμε δεύτερη, που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό μέσα στον Πειραιά. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Ποια είναι δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια που είπε ο διπλανός οργανός. Δεν καταλαβαίνεις κάτι. Έτσι. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, Ρησί Χρήστο. Έτσι. Ο ένας, ναι, κατάλαβε ποιος είναι, ναι. Αλλά μπορεί να μου απαντήσει λίγο. Τα τελευταία δύο χρόνια είπε. Τα τελευταία δύο χρόνια πάω, χτυπάει πρωταθλήματα. Ναι, δεν θέλει να σε απαντήσει. Δεν θέλει να σε απαντήσει. Δεν θέλει να σε απαντήσει ο Ζάχος, ρε φίλε. Δεν ξέρει τι λέει γι' αυτό. Βάλτε να μην αφήνει τίποτα να πει. Αν και το προσπαθεί, Τάσο. Έχει πολύ κουράγιο που τον αντέχει εκεί πέρα δίπλα. Αλλά όταν λέει τέτοιε χοντράδε, δύο χρόνια μόνο πάω και είναι στα πράγματα. Από εκεί πέρα τι να τον πει. Είναι τόσο εμπαθή. Και όλοι του βέβαια. Εντάξει, και εσύ δεν είσαι τόσο επιθετικό τώρα για, με τον Ζάχο. Εντάξει, και λέει δεν είναι ρετάσο. Όταν σου λέει δύο χρόνια πάω, χτυπάει πρωτάθλημα. Και τώρα. Αυτό... Τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτό σε πείραξε δηλαδή από όσα έχει πει ο Ζάχος. Άμα σε πείραξε μόνο αυτό, είσαι μια χαρά, ξέρεις. Μα όσες φορές βγαίνω, αυτά προσπαθώ να πω. Αυτά προσπαθώ να πω. Έλα, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Τις τρέλες και τις ψυχασθένειες του Ασλαμά, του Ψαλτίδη, του Ντρούλη, έναν άλλο που βγαίνει, ένας Θόδωρος Πετρουλάκης, ένας άλλος, πώς το λένε εκείνο, ένας πικραμένος, πώς το λένε που... Χριστό, άκου λίγο, άκου λίγο. Ήταν να το διασκεδάζεις. Να το διασκεδάζεις και να γελάς. Γιατί δεν αξίζει να χαλιέσαι, ρε. Δεν αξίζει. Το μόνο εύκολο, αλλά σε λέει δύο χρόνια πάω πριν. Εντάξει, εσύ πες 15 χρόνια, δεν πειράζει. Όλα καλά. Χαζοβιόλικα πράγματα. Είναι και λίγο υπεύθυνοι να είστε από αυτά που λέτε. Εντάξει. Κόπικες χαζοβιόλικα. Είπες αρκετά. Είπες, όπως βλέπεις, δεν αναμίχθηκα. Διότι. Με τι κουμπί το είχε, τον κόψει. Όχι, όχι. Είδες, πόσα είπε εναντίον μου, δεν είπα τίποτα. Χαζοβιόλες, κόβεσαι. Διότι επαναλαμβάνω, με τείχο δεν μπορώ να μιλήσω. Με δέντρο, καμιά φορά μπορεί να με δώσει και δίκιο. Με τείχο, άμα μιλήσω, δεν γίνεται. Του βάρει το λε τον άνθρωπο. Όχι, τείχο είπα, εννοώ όταν δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να σε κόψει και αυτός τώρα. Α, δεν μπορεί να σε κόψει όμως αυτός. Τείχο εννοώ δεν καταλαβαίνει. Δεν λέω ότι είναι τείχο. Ναι, ναι, λέω δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν δεν μπορεί να καταλάβει, δεν έχει αυξημένη έτσι. Ναι, αλλά και αυτό είπε όμως 4-5 ονόματα και είπε, λένε χαζοβιόλικα πράγματα. Δεν είπε ότι είσαι χαζοβιόλικα. Ποιο λέει χαζοβιόλικα πράγματα, ο εύξυπνο. Δεν το κατάλαβα. Δεν είπε όμως ένα όνομα. Εντάξει, τώρα, άμα είναι να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, ναι, τέλος πάντων. Ναι, αλλά εσύ τι το λες τώρα, του βάρη το λες, φίλε. Όχι, και την άλλη φορά του το είχα πει. Και στον αέρα του το είχα πει μαζί του. Όταν αυτός δεν μπορεί να σε κλείσει τώρα. Εννοώ, δεν εννοώ ότι είναι τείχος, εννοώ ότι δεν καταλαβαίνει. Κατάλαβες, όταν κάποιον μιλάς, λες επιχειρήματα, δεν τα καταλαβαίνει και άντε δεν είσαι 2, είσαι 10. Είσαι 100 χρόνια ομάδα και 10 χρόνια χτυπάς πρωτάθλημα. Είσαι μεγάλη ομάδα. Άσε μας, ρε φίλε, που έγινες τώρα τις 3 χρονιές μεγάλη ομάδα. Άντε, πάμε στην Αθήνα να ρωτήσουμε τις 3 μεγαλύτερες ομάδες να δούμε πώς θα πούνε τον ΠΑΟΚ μέσα. Είναι τείχος. Πάμε στην Αθήνα. Και μάλιστα. Ας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Αθήνα και πούμε, πέστε τις 3 μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Να πούμε στην Αθήνα, πέστε τη μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άλλο αυτό.
μεγάλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, ναι, από τις δύο είναι ο ΠΑΟ. Άκουσε με λίγο. Είπαμε καλά να μιλήσαμε. Όπως σας λέγανε εσάς αυτοκράτορες κάποτε. Εμείς δεν το βγάλαμε το αυτοκράτορες. Και εμείς δεν βγάλαμε ότι στην τετράδα είναι ο ΠΑΟ. Από την Αθήνα το λένε. Ωραία. Στην Αθήνα το λένε, θα πάμε. Εγώ λέω να ρωτήσουμε τον κόσμο. Να πάμε έξω στον κόσμο στην Αθήνα, ναι, στο τέτοιο, ναι, να ρωτάμε. Ναι. Να βάλουμε ένα μαρκούτσι, ναι, και να πούμε. Ναι. Πέστε μας στις τρεις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Να δούμε πόσοι θα βάλουν μέσα τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Γιατί να μην το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη αυτό. Μα στην Αθήνα είπε, μα θεωρούν. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, τι να ρωτήσουμε τον ΠΑΟΚ και τον Αριανό. Ναι, ρε φίλε. Καλά τώρα. Τον ΠΑΟΚ δεν θα πει. Και εγώ θα πω τον Άρη μεγαλύτερη ομάδα. Εγώ δεν έχω βγει ΠΑΟΚ. Α πούνε Αριανή και να μα πούνε τι. Εγώ θα πω τον Άρη τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος που δεν είναι όμως. Τι σχέση έχει. Τον ουδέτερο θα ρωτήσουμε. Ρε, τώρα, τον ουδέτερο. Άλλο θέλω να σου πω. Τον ουδέτερο. Άλλο θέλω να σου πω. Πες. Ας βγουν οι Αριανοί να μας πούν τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Ναι, τον Άρη θα βάλουν μέσα οι Αριανοί. Τι θα βάλουν, τον ΠΑΟΚ. Θα γελάσει και το παραδείγμα έτσι και να βάλουν τον Άρη. Λοιπόν. Κατάλαβες. 23-10-287 και 38. Ποιοι είναι στους Big Four. Πάντε πάλι Big Four. Η Αθήνα το είπε, ρε φίλε. Εγώ το λέω. Η Αθήνα το είπε. Μα τι να κάνουμε. Η Αθήνα, ποια Αθήνα. Η Αθήνα, ρε φίλε. Το SDNA και το Open. Το SDNA και η ΕΠΟ. Α, όχι, το SDNA. Που βάζει ξένους διαιτητές μόνο στα ντέρμπι. Γιατί εσύ όλα τα ντέρμπι. Σε όλα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς ξένοι. Εγώ από πέρσι το λέω. Άσε αυτό. Σε όλα τα μάτς. Αν μην πας από το ένα στο άλλο. Εγώ εσύ πας. Λέμε ότι για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, η, ναι, Big Four, ναι, και πήγε και έγινε σαν επέτης ο δικός σας εκεί και έλεγε να γίνουν Big Five. Εσύ, ναι, κάμε γίνουν και Big 11. Εντάξει, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Ωραία. Τι να κάνουμε. Αν είναι επέτης ο δικός μου, θα παίξει στο Χαριλάου. Επέτης με ποιο τρόπο, ρε φίλε, το λέω. Θα παίξει στο Χαριλάου. Βγήκαν οι Big Four και λέγανε Big Five. Θα παίξει. Πώς λεγόταν εκείνο ο διαιτητής, ο καλός, ξέχασα το όνομά του, ρε παιδί. Ποιος. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι. Ο Βασάρας, ποιον λες. Όχι, ποιος Βασάρας. Ποιον λες. Καλόπουλος. Όχι, ρε. Στο Χαριλάου σου λέω να παίξει. Τι ήταν αυτός, υπέρ του ΠΑΟΚ, Σταυρίδης, ποιος. Ένας στο Ολυμπιακό. Καζαφέρης. Όχι, ρε. Τους παλιούς πριν 15 χρόνια. Γιάχος, Αρετόπουλος. Αρετόπουλος, Αρετόπουλος, αυτός. Αυτός μπορούσε και κασκόλ. Αυτός παίζει τώρα. Αυτός ήταν. Αυτός είναι. Αυτός ήταν φίλε συνδεσμοί του Ολυμπιακού. Ναι. Πήγαινε εκδρομές με κασκόλ και φωτογραφίες. Μας έσφαξε δύο φορές αυτός. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι αυτός όμως. Τώρα δεν σας έσφαξε. Δεν είναι στους πίνακες αυτός τώρα. Αυτός ήταν ο Αρετόπουλος. Είναι στους πίνακες τώρα αυτός. Δεν νομίζω. Όχι, τότε ποιος άλλο άλλον έλεγα. Ο Αρετόπουλος είναι ο διαιτητής στο κλεμμένο πρωτάθλημα της Χάρτινης που κατέθεσε όταν έπεσε. Το ρολό πάνω στον άλλο του Καραγκιόζη. Αυτό ήταν διαιτητής. Στον κομικό, αυτό, ναι, ήταν ο διαιτητής. Ναι, ναι. Αυτό με τον Γκαρσία. Στον Γκαρσία, ναι, αυτό ήταν. Κατάλαβες. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο για αυτό το ημίωρο. Πολύ αυστηρός έγινε. Θα κάτσω εγώ ηχοληψία. θα σε φτιάξω εγώ. Αν δεις τι θα σε κάνω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ηχοληπτή. Καλησπέρα. Είμαι Αριανός, ναι, και μεγάλη ομάδα στην πόλη μας είναι ο ΠΑΟΚ. Πάω. Τα γαμάτα, γαμάτα. Βάλε τουλάχιστον ένα κασκόλ μπροστά στο ακουστικό. Έχεις μια φωνή καθόλου χαρακτηριστική, δεν είναι. Αυτό να πάνε. Πάμε, παιδιά, για το κάπνισμα. Για πες. Ναι. Είναι δυνατόν να πας σε ένα κολόμπαρο να βγεις τα ποτά σου και να σου έρθει άλλο που απαγορεύεται. Σόπα, ρε φίλε. Τράβα στα μπουζούκια και να μην καπνίζουν. Στα καζίνα. Σήμερα λέει Σταυρούπολη σκάσανε μύτη. Δηλαδή άμα έρθουν Δεντροπόταμο που καπνίζουμε πριν ξημερώσει. Καλά, στο Δεντροπόταμο δεν θα έρθουν. Άστο. Γιατί με συνοδεία με αστυνομικό. Κάτσε ρε, εκεί άμα θα έρθουν, έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τα βρείτε, χαμογελαστοί θα είστε όλοι μαζί. Θα τους κεράζουμε και κανένα. Μια χαρά θα είστε. Τις τέλος της χρονιάς θα πάρουν 20% η αστυνομία. Δηλαδή μαζευτήκαν 5-10 εκατομμύρια. Άρα ίσχυε αυτό που είπε ο Τάσος το 20%. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν το ήξερα αυτό. Ισχύει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάμε σε κάνα σπίτι με το φωτάκι στο σαλόνι εκεί να καπνίζουμε, να παίρνουμε την ουρά μας, τη σειρά μας, να σκάσουν μύτη και εκεί. Μπορεί. Σε λίγο να σκάσουν μύτη και σε κατοδικά μου αρέσει μας, ρε παιδιά. Καθόλου απίθανο. Άρα έχουμε το σπίτι κλειστός χώρος, να απαγορεύεται. Αλλά και από την γυναίκα κινδυνεύεις. Και στο μπάνιο θα έρθουνε. Εσύ τι νομίζεις ότι έχουμε. Φυσικά και έχεις χούντα. Μάλιστα. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Ζήτω Παπαδόπουλος. Ποιος, ο Αβραάμ. Αποβλήθηκε αυτός. Ο Μπαρμπασάβας λέει επίτηδες, λέει δεν ξέρει καλά. Λέει, με τον Μπάουκ θα παίξει, λέει όμως. Κατάλαβες. Πρόσεξε, ο Μπαρμπασάβρας. Μπαρμπασάβρας, ναι. Μεγάλες ομάδες και τίμιες είναι, λέει, η Καλαμαριά, ο Ηρακλής και ο Άρης, που αυτή είναι Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε. Η Καλαμαριά είναι τιμία. Πρόσεξε όμως τι έγινε. Την Καλαμαριά την έφαγε λάχανο η ομάδα του Μπαρμπασάβρα. Εννοείται.
1-0. Τον Ηρακλή τον καθάρισε σαν αυγό, γιατί τόλμησε και τον κέρδισε και ανέβασε τον Αστέρα Τρίπολης. Εννοείται, 2-0. Μπράβο. Τον Άρη τον έριξε δύο φορές επί παντοκρατορίας του και δεν μίλησε κανείς. Και τους γλύφει από το πρωί στο βράδυ. Με αυτό εκεί τρελαίνομαι, ρε. Αντί να τους μισούν θανάσιμα, έτσι. Εντάξει, τώρα φίλε, το είχε πει ο Ντρούλικ πιο παλιά σε τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε. Στη Μαρμίτα τηλεοπτική με το Θουβού. Το είχε πει. Λέει, προκειμένου λέει να διακριθώ, να πάρω κάτι, ένα τίτλο, να γραφτώ στην ιστορία. Δεν με νοιάζει, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο. Το είχε πει. Και ο Κούδας το είπε αυτό όμως. Εσύ άσε με τον Κούδα, δεν ξέρω. Εσένα ξέρω. Εγώ δεν έκανα εκπομπές με τον Κούδα, τον Γιώργαρο. Φρέσκα κουλούρια. Να α, φρέσκα κουλούρια. Εσένα, το είπες ή δεν το είπες. Φυσικά, πρώτα το συμφέρον της ομάδας. Επιβεβαιώνεται ο κύριος Ντρούλικ μετά από 10 χρόνια. Εγώ λέω, πρώτα είναι το συμφέρον της ομάδος. Κάτι που ακολουθούσαν οι παράγοντες σου και καλά κάναν προς Σαββίδη. Το ακολουθούσαν κατά γράμμα. Γι' αυτό έχεις και εσύ παράγοντες και δεν έχω εγώ. Κατάλαβες. Αυτό λέω εγώ. Τι ακολούθησα κατά γράμμα. Ακολουθώ ότι πάντα πρώτο είναι το συμφέρον της ομάδας και μετά είναι όλα τα άλλα. Το εγώ είναι από κάτω. Τι εννοούσε ότι ακολουθούσα κατά γράμμα δηλαδή. Αυτό που είπε ο Γιώργος ο Κούδας. Ότι και με το διάβολο θα συμμαχήσω αρκεί να είναι για το συμφέρον της ομάδας. Και ποιο συμμάχησε ο Πάοκ. Δεν ξέρω, ρώτα τον Κούδα. Ποιον Κούδα να ρωτήσω, φίλε. Ποιον εννοούσε. Αν είχε συμμαχία με μεγάλους. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Διάβολο ποιον εννοούμε. Δεν θα πουλούσε. Εκείνη τη χρονιά για το Financial Fair Play τον Βιερίνια κοψοχρονιά μόνο 2,5 χαρτιά και θα του έφευγε ο Κοντρέρας για 150.000. Δηλαδή ό,τι καλύτερο είχε άμυνα και επίθεση ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά που λες εσύ. Δεν λέω εκείνη τη χρονιά, πολύ πιο παλιά είναι αυτό. Εκείνη τη χρονιά δεν ήταν Βρίζας Αγοράκης. Πότε ήταν. Έλα, στη γραμμή ποιος είναι. Έλα φίλε. Έλα Μάγκες. Έλα Γιώργο. Γιώργο, πριν πει λίγο, ένα ακόμη φίλο είναι στην αμονή. Μην καλείτε, γιατί έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνουμε το διάλειμμα. Εντάξει. Έλα, φίλε μου. Ναι, λίγο θα αναφερθώ. Βασικά ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο, αλλά τώρα με τσίγκλησε λίγο το θέμα με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, εγώ θα σας πω λίγο το δικό μου το σκεπτικό. Δεν ξέρω, το έχω ξανατονίσει ότι για μένα, εγώ είμαι καθαρά πρώτα αντιολυμπιακός. Έτσι. Και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω, Ζάχο, σε σένα είναι, φίλε, γιατί μιλάς τέλος πάντων για την πορεία του ΠΑΟΚ ή μάλλον ότι ακολουθούμε κατά γράμμα κτλ. Εσύ σαν ομάδα τα τελευταία 10-12 χρόνια, αντί δηλαδή να δεις από τα λάθη σου, να μάθεις από τα λάθη σου και να δεις ποια είναι η δυναμική σου, ποια είναι η εξέλιξή σου, εμείς έστω με ένα ζαγοράκι μπορέσαμε να συμπληρώσουμε μια ομάδα, υπήρχε ένα πλάνο, μια ιδέα. Η ομάδα έφερε παιχταράδες, έκανε καλές πορείες στην Ευρώπη, μεγάλωσε το πρεστίζ της ομάδας κτλ. Έτσι. Ναι, εννοείς προς Σαββίδη. Ναι. Προς Σαββίδη. Προς Σαββίδη, δεν είχε χρέη ο ΠΑΟΚ. Άκουσε με λίγο. Ναι, αν θυμάσαι καλά, στην πορεία όταν συσπηρώθηκε ο κόσμος με το Ζαγοράκι που είχε στο τιμόνι την ομάδα, τα διαρκείες που κοπήκανε, τους παίκτες που φέραμε, τις πορείες στην Ευρώπη κτλ. Η ομάδα μεγάλωσε. Δηλαδή κάναμε όνομα στην Ευρώπη. Εσείς τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί που την πάτε τη συζήτηση είναι ότι αν δεν είχαμε τον Σαββίδη, εσείς γιατί δεν έχετε ένα ανάλογο Σαββίδη. Μπορείς λίγο να μου το πεις. Μας ήρθε ένας ανάλογος Σαββίδης, σου το είπα. Ήρθε ένας ανάλογος Σαββίδης, ο οποίος έφαγε την ένεση όπως έφαγε την ένεση και ο Σαββίδης. Σε σένα, σε εμάς η ένεση δεν έπιασε στον Κοντομινά. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέραν τόσο πολύ αυτά τα πράγματα. Το μυαλό του το είχε στη Βύση, στην τέτοια. Σε σένα έπιασε. Ναι, γιατί ήρθε αφού δεν τον ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, στο μυαλό του σου τέτοιου είμαι. Ούτε στο Σαββίδη το μυαλό είμαι, ούτε στον Κοντομινά. Προφανώς δεν είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Μπήκε ο Κοντομινά. Καλά, τώρα το μην τρελαθούμε. Μπήκε ο Κοντομινά μέσα σε ένα γήπεδο με 25. Έπεσε, όχι, δεν έπεσε. Έλα, Γιώργο, ακούω. Όχι, ακούω. Ναι, ακούω, λέω, ακούω, ήρθε ο Κοντομινάς σε ευρωπαϊκό μάτς σαν πρόεδρος του Άρη. Μπήκε στο χαλάρο σε 25.000 κόσμο και κουνούσε το χέρι σαν τον Έρωνα. Αυτό όμως δεν τον έπιασε. Δεν το έκανε, παιδί μου, κλικ. Ναι. Στο δικό σου έπιασε. Τι να κάνουμε τώρα, βλέπω. Ούτε αυτό δεν τον έχετε. Υπάρχει λόγο που δεν έπιασε στον Κοντομινά και ποιο Σαββίδη. Να, υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει. Άσε να μιλήσω λίγο. Ο Κοντομινάς ήταν σε μια άλλη εποχή. Εγώ σου μιλάω για τώρα. Ναι, τι, δες λίγο την εξέλιξη της ομάδας σου. Δες λίγο ότι δηλαδή, αυτή τη στιγμή... Ναι, πες. Ναι, να τελειώσω. Ναι. Δες, η ομάδα η δικιά μας εξελίσσεται από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, στην αρχή όταν ήρθε ο Σαββίδης, θυμάσαι πολύ καλά
ότι το χλεβάζανε, το λέγανε τι κουστούμια φοράει, ότι θα φέρει την κούπα του Champions League κτλ. Ναι, ο άνθρωπος όμως είδε ένα πλάνο, είδε μια δυναμική, βλέπει τον κόσμο, βλέπει ότι όλοι κινούνε, δηλαδή πάνε με ένα ρεύμα, έτσι. Βλέπει ότι υπάρχει όντως δυναμική πίσω από αυτό εδώ το πλάνο, υπάρχει ομάδα κτλ. Και βλέπεις ότι βήμα-βήμα κάθε χρόνο ανεβαίνει η ομάδα. Δηλαδή Γιώργο Σαββίδης στην πέμπτη χρονιά ανακάλυψε τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Τόσο σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή από την πρώτη χρονιά δεν ήξερε τη δυναμική. Την ήξερε τη δυναμική, τότε... αλλά δες πόσα λεφτά έχει χαραμίσει μέχρι τώρα. Σωστό, έτσι. Ναι. Πήραμε δύο τίτλους τα τελευταία δύο χρόνια, τρεις τίτλους κτλ. Ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω, εσύ σαν Άρης, πιστεύεις αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είσαστε, ρε παιδί μου, όχι, ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει ένας επιχειρηματίας έστω λίγο πιο κάτω, ρε παιδί μου, από τη δυναμική που έχει ο Σαββίδης? Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό δεν το ξέρω. Ρε, φίλε, πρέπει να το κοιτάξουμε. Η ιστορία πίσω έχει δείξει ότι. Δεν μπορούμε να φέρουμε τέτοιον άνθρωπο. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα ιστορία. Αλλά και αυτό δεν ξέρουμε τι γίνεται στο μέλλον. Ούτε εσύ περιμένες, ούτε ήξερες ότι ο Σαββίδης όταν πήρε τον ΠΑΟΚ ήταν τέτοια δυναμικότητα. Έτσι, ούτε εσύ το ήξερες. Για το θέμα, μπορώ να το πω. Δεν το ήξερα, όχι. Δεν το ξέρω. Ειδικά, δώσε μου τάσο 10 δευτερόλεπτα. Ειδικά, εγώ δεν είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά τις πρώτες 3-4 χρονιές τα ποσά που ξόδευε ο Σαββίδης στα συμβόλαια των παίκτων δεν ήταν και τίποτα τεράστια. 400-350 και ήταν τα συμβόλαια. Εκτός των Βούλγαρων, πώς το λέγανε και τον Βούλγαρο, ρε. Τον Μπερμπάτοφ. Τα τελευταία 3 χρόνια πέφτουν τα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Εκτός αν κάνω λάθος. Λάθος κάνεις, δε φίλε. Τα συμβόλαια αυτά, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Είχε στην αρχή 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ συμβόλαιο, όταν ήρθε ο Σαββίδης. 2 δεν είχε, αλλά ένα είχε. Ένα εκεί, 400-500 και άντε και ένα έχει ένα. Ένα είχε. Τώρα συγκρίνουμε τα μπάτσε του ΠΑΟΚ που πότε στι 3-4 χρόνια. Ένα εκατομμύριο έδωσε ο Κατσερίδη και δεν έπαιξε. Τώρα είναι αυτό, 2-3 τελευταία χρόνια σου λέω. Τρία. Μπερμπάτοφ πόσο είναι. Τι πρώτε 4 ο Γιώργο Ζομπίτ, πόσε 4 χρονιέ είχε ο ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια συμβόλαια, 1,5 στον πάγκο. Ακούλιο. Δεν τρελαθούμε κιόλα. Όταν ήρθε ο Σαββίδη, τέλο πάντων, είχε αυξηθεί το μπάτσετ τουλάχιστον 100. Έτσι. Ναι ρε, αλλά άμα βάλεις τώρα στο σύνολο, ναι, άμα βάλεις τώρα το σύνολο, έχει βάλει γύρω στα 150 εκατομμύρια, έτσι υπακαλίστηκα που τα λέω εγώ, ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Άμα ακούσεις λίγο από αυτόν εδώ τον Μπάρμπα εκεί κάτω στον Πειραιά, πώς το λένε, το γυαλάκια, το γέρο, τον Θεοδωρίδη, ναι. Πώς το λένε, ναι. Ο Μπαρμπασάβρας. Δηλώσεις ότι, ναι, ο Μπαρμπασάβρας, ακριβώς. Mm. Δηλώσεις ότι οι πιο καθαρές ομάδες στη Θεσσαλονίκη είναι ο Ηρακλής και ο Άρης. Έλα ρε, Γιώργο, τώρα συνορίζεσαι τώρα τον ελεφαοκυνηγό, τώρα τον 85χρονο. Ο άνθρωπος θα έχει χάσει τώρα. Την άποψή μου την είπα προφανώς. Την άποψή μου την είπα προφανώς, δεν άκουσες. Λοιπόν, αν δεν έχουμε το διάλειμμα πρέπει. Ναι, ναι. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα, δώσουμε να τοποθετηθώ λίγο για αυτό το θέμα. Εγώ δεν ξέρω αν τελείωσε ο Γιώργος, να τον. Γιώργο, ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι είναι δύο οι αιτίες. Για τον Κοντομινά και τον Σαββίδη. Έτσι. Mm. Πρώτα είναι η διαφορετικότητα στο μέγεθος που υπάρχει ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον Άρη, σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον είναι οι άνθρωποι που δάγκασαν τον Κοντομινά. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί εκεί τον καιρό καλοθελητές mm. που κάνανε μεταγραφή των Αγκαθοκλείων σε 600 εκατομμύρια δραχμές. Mm. Και όχι μόνο. Ωραία. Και όχι μόνο. Κάτι έχω... για σήματα, κάτι το για. Σαββί δεν τον έχουν δαγκάσει. Μόνο τον Κοντομινά δεν έχουν δαγκάσει. Το Σαββί δεν τον έχουν δαγκάσει καθόλου. Για πες μου, ποιος δεν ξέρω, ρε φίλε. Πες μου, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ, ρε φίλε. 1,5-2 εκατομμύρια ο Κατσερίδης. Ο Σαββίδης, αν έκανε λάθη, ναι. Τα έκανε. Γιατί, ρε παιδί μου, είχε την ευκαιρία και γιατί ανακατεύτηκε κάποιο μέρος της οικογένειάς του. Ναι. Πες το και για να κάνει και το γραμμάτι. Και αυτός αν έκανε λάθος, ναι. Ο Κοντομινάς ναι. Ήταν στους ανθρώπους που ο ίδιος εμπιστεύει. Αυτός τους έβαλε και στη διοίκηση. Αυτούς που είχε. Ναι, άλλο, άρα, ποιο είναι η άλλη. Άλλο, άλλο να γίνει το δάγκαμα. Ναι. Να σε δαγκάσω, ρε παιδί μου, θα το καταλάβεις. Και άλλο να κάνει ο γιος μου λάθος, γιατί του κάθισε να φέρει δύο παίκτες. Οκ, ρε Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Έγινε, μην μαζάτε, όλα όχι. Καλά θα πάνε. Να σε γεια σου, γεια σου. Γεια. Στον τελευταίο φίλο, αν περίμενε, ένα λεπτάκι, δύο. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Δεν περιμένω. Να κάνω το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, γιατί το... Φύγαμε και ερχόμαστε έτσι. Πάλι στο 2310-287 και 38, οι ντροπαλούριδες και όσοι και όσες κρυφακούτε. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-26. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 17 λεπτά της εκπομπής σε Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα είμαστε παρέιτσα όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
Λοιπόν, οι γραμμούλες θα είναι ανοιχτές. Έχουμε γραμμή. Έχουμε. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Όσοι φίλοι θέλετε να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο, είναι ανοιχτό. FM και ένα σχόλιο, μήνυμα, προστολή στο 54526 για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 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 Θα τηλεφωνώ για να πω το φίλο μου τον Ζάχο, που ξέρει πώς τον εκτιμώ. Έλα. Ζάχο, ναι. Αδελφέ, κάνεις λάθος μεγάλο. Σε δηλαδή είσαι, έχεις πολλά κολλήματα με τον ΠΑΟΚ. Για πες. Το παλικάρι που πήρε και μίλησε. Ναι. Έτσι. Που δεν σχολίασες. Το Γιώργο. Τον έκλεισες. Ναι, ναι, τον Γιώργο, ναι. Ναι, ναι. Μπράβο. Από το παλικάρι. Έχει απόλυτο δίκιο. Όπως και ο προηγούμενος που μίλησε. Δίκιο από τη δική σου, πλευρά. Όχι. Άκουσε με. Μην το πέσει, το βλέπεις καθαρά οπαδικά. Έτσι, αυτός πώς το βλέπει, ρε φίλε, συγγνώμη. Και εγώ το βλέπω οπαδικά και ο άλλος το βλέπει αντικειμενικά. Σοβαρά μας μιλάς τώρα. Άκουσε με. Ναι. Σ' ακούω, αλλά να έχει. Άκουσε με. Σ' ακούω και θα πεις ότι θες να έχουν βάση αυτά τα. Επιχειρήματα σε είπε ο Ξεκόλλητος. Και επιχειρήματα με είπε, ρε φίλε. Και επιχειρήματα με είπε. Με Ζαγοράκι και τα λοιπά μεγάλωσε η γιγάντος η ομάδα. Όχι, δεν είπαμε για τον Ξεκόλα, δεν λέει για τον Ξεκόλα. Για τον προηγούμενο λέει. Για τον προηγούμενο λέει που με είπε και τέτοιον. Για τον τέτοιο μιλήσαμε. Για τον Γιώργο δεν λες. Για τον Γιώργο που τον έκλεισες. Ναι, δεν τον έκλεισα, ρε φίλε. Χαζοχαρούμενο μας είπε. Κάτι είπε. Τι θέλει, όποιο θέλω, θα λέω καθένα. Δεν κατάλαβα. Εσένα, έλα εδώ πέρα, κάτσε και α σου πει, μην τον κλείνεις. Όχι. Τι όχι. Δεν είπε σε ραδιοφωνικό είπε αυτό. Λένε χαζοχαρούμενα πράγματα. Ποιοι λένε χαζοχαρούμενα πράγματα, η ΕΕ. Προφανώ για να τον έκλεισε εσύ. Άρα. Καλά τον έκλεισε. Σου τα λε εσύ για να τον έκλεισε. Εντάξει, τώρα άμα είναι. Τον είπε Ντουβάρι. Ντουβάρι είπα, χωρίς να μιλάς λέω δεν καταλαβαίνει. Όχι. Ναι, Ντουβάρι δεν τον είπα. Όταν μιλάω λέω με τείχον που δεν καταλαβαίνει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Κοίταξε λίγο. Πάντα ξέρεις τι κάνεις. Εγώ τι κάνω. Ό,τι και να γίνεται, επιχειρηματολογείς για τον ΠΑΟΚ. Γιατί να κάνω, να μην μιλάω για τον ΠΑΟΚ, δεν θα μιλήσω να μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν κάνει κάτι κακό ο πρόεδρος του Άρη, πρέπει να ψάξει αντίστοιχο κακό που έκανε ο πρόεδρος του Άρη. Όχι, φίλε μου. Γιατί όχι. Θα απαντήσω πάνω σε αυτό. Δεν το λέω. Οι ακροατές το λένε με μηνύματα. Τι ακροατές λένε, για πες. Αυτό το πράγμα κάνει. Και άλλοι ακροατές λένε για σένα που δεν τα λέω τότε. Τι είναι αυτό. Εξυπνάδα ήταν αυτό τώρα. Ακροατές τα λένε. Η αλήθεια δικιά σας αλήθεια είναι. Που δεν έχετε μάθει τόσα χρόνια να ακούτε την αντίθετη. Γιατί όλα τα μέσα είναι δικά σας. Αυτή είναι η αλήθεια σας. Τον πείραξε. Πόσα μας είπε πέντε χρονιές που ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Με είπε πέντε χρονιές που διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και με πέντε χρονιές στα 90 χρόνια σου και με τέσσερις τίτλους έγινες μεγάλη ομάδα. Από πότε έγινες μεγάλη ομάδα, δηλαδή. Θα απαντήσω εγώ, θέλεις. Όχι, αυτός δεν μου απαντήσει. Ζάχο, δηλαδή εσύ. Ναι. Από το 1914. Ναι. Πόσο είσαι. 1914. Γιατί εγώ είπα ότι ο Άρης είναι μεγάλος. Ο Άρης είναι μεγάλος μόνο στον κόσμο. Όχι, όχι. Τίποτα άλλο. Αυτό που σου είπε ο Τάτσος. Ποιο? Έτσι, για το Big Four και τα λοιπά, που το, στην Αθήνα δεν είπες κάτι για τον Γκάλο. Είπα, εγώ, ο φίλος είπε ότι και παντού μας κάνουν είναι οι Big Four. Λοιπόν, και λέω, άμα πάμε στην Αθήνα και ρωτήσουμε, δεν σας ξέρουν. Τα τρία τελευταία χρόνια ναι, είναι ότι. Γιώργο, περίμενε λίγο, Γιώργο. Έτσι. Ξέρεις τι κάνουν και αυτοί, και μερικοί δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Προσπαθούν να προκαλέσουν για να τους δώσει σημασία. Ο μόνος λοιπόν λόγος να δώσει σημασία σήμερα σε έναν Αριανό είναι να μιλήσει κατά του ΠΑΟΚ. Εάν τολμήσει και μιλήσει για την ομάδα του, θα πρέπει να αναφερθεί σε τέσσερις ντροπιαστικούς υποβασμούς που ντρόπιασαν το σωματείο του Άρεως και την πόλη μας και στην ανυπαρξία της ομάδας του Άρεως 50 χρόνια να πάρει ένα τίτλο. Η ομάδα που έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 1946 μετά τον πόλεμο, από το 1928 και το 1932. Η ομάδα που βλέπει την μεγάλη ομάδα της πόλης και το αφεντικό της χώρας να διαπρέπει τα τελευταία χρόνια, να φέρει τίτλους, να φέρει ντάμπλ, να φέρει πρωταθλήματα κύπελα και δεν μπορεί να το δεχτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος λόγος λοιπόν για να διακριθεί, να αναγνωριστεί, να δώσει σημασία και να προσέξει τον Αριανό είναι να γίνει αντιπαοξής. Αυτό κάνει και ο Ντρούλινγκ, αυτό κάνει και ο Τσαλτίδης, αυτό κάνει και ο οποιοσδήποτε Αριανός. Για να το προσέξεις. Με κατάλαβες. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μια άλλη αλήθεια. Συγχωρέστε με αν δεν συμφωνούμε. Εγώ το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή για τον Τζαλτίδη τα λοιπά, που είπα αυτό που ανέβασε στο SDNA τα λοιπά, για το 50% της πόλης είναι Αριανή. Εντάξει, φίλε, γελάνε και τα παγούρια. Γελάσανε και όσοι είναι κάτω από τη γη. Ειλικρινά σου μιλάω.
Και μην πάει το μυαλό σε κάτι άλλο. Γελάσα και νεκρή δηλαδή, εννοώ, γιατί άλλο θα καταλάβανε. Να σε καλά. Κάποιοι άλλοι, κατάλαβε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Παρακαλώ. Καλησπέρα φίλε. Γεια και χαρά και στους δυο σας. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Λοιπόν, θα πάω κάπου πιο λίγο διαφορετικά. Με ενδιαφέρει αυτό που υπόθηκε από τον Ζαχαρία, ότι η ομάδα όταν μπορεί να έχει μεγάλο μπάτζετ με μεγάλα συμβόλαια. Κυριολεκτικά, όταν ξεκινάς να έχεις κάποιους παίκτες, αν θες να τους κρατήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, θα χρειαστεί να ανεβάζεις οπωσδήποτε το μπάτζετ σου, αλλιώς δεν θα μείνουν, θα φύγουν πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, όταν έχεις 100 και 150 χιλιάδες συμβόλαια, ο τρόπος για να πουλήσεις έναν καλό παίκτη είναι να τον δώσεις ένα με 1,5 εκατομμύριο. Όταν έχεις 1-1,5 εκατομμύριο έναν παίκτη, μπορείς να τον δώσεις 10-15 εκατομμύρια. Και όταν έχεις έναν παίκτη με 50 και 60 εκατομμύρια σε αυτούς εκεί τους πολύ της ελίτ, μπορείς να τον δώσεις και 300 και 400 εκατομμύρια. Η διαφορά βρίσκεται λοιπόν σε ποιο επίπεδο μπορεί κανείς να φτάσει. Και αν ξέρει καλά να μετράει, γιατί αλλιώς πέφτει έξω και τεινάζεται στον αέρα, ξέρει πότε να πουλήσει ένα παίκτη και θα πρέπει να το ξέρουν και οι οπαδοί αυτό. Γιατί όταν κάποιος παίκτης αξίζει πραγματικά να πάει σε ένα άλλο επίπεδο, είναι αναγκασμένος να τον πουλήσει, γιατί αλλιώς θα φύγει χωρίς να πάρει μία. Αυτό είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άρα πρέπει να ξέρει και το timing που θα τον πουλήσει. Ακριβώς. Το ανάλογο και κατάλληλο timing να υπάρχει. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτό, και δεν λοιπόν... είναι όταν δεν μας κάνει να τον πουλήσουμε. Θα μας κάνει και θα τον πουλήσουμε. Σε αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά πίσω θεωρώ. Και πολύ μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πούλησε ένα παίκτη που λεγότανε... πες τον, κόλλησε το μυαλό μου, ο Ρέτσος. Τον πούλησε 21 εκατομμύρια. 22. Καλά, εκεί κάτι συμβαίνει. Αλλά ναι. Ο Άγιαξ το κάνει σωστά. Ο Ολυμπιακός ξεπούλησε. Δεν δηλαδή, ξέρω γιατί. Το Σάμαρι, δηλαδή που έδιωξε το Σάμαρι, ο Ολυμπιακός τον πήρε 200 χιλιάρικα από τον Πανιόνιο, οπότε τον είχε πάρει και τον πούλησε 9 χαρτιά. Είναι ξεπούλημα. Δεν όχι, είναι έξυπνη κίνηση. Έδωσε παίκτες χρήσιμους και δεν τους έδωσε με τέτοια νούμερα. Δυστυχώς υπάρχουν ψέματα, και αυτά. Ψέματα μας λέγανε. Μπορεί κάποιος. Ο Μήτρογλου δεν πήρε 14 από τη Φούλα, ας πούμε. Να θέλει να βγάλει τη ζημία του μέσα από πωλήσεις και κάποιος άλλος πάλι να θέλει να βγάλει ζημία μέσα από αγορές. Mm. Είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Σωστά. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί πάμε αλλού. Είναι το παραγωγικό κομμάτι που δεν μπορούμε να... Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ άρχισε να βγάζει κανένα φράγκο από ποδοσφαιριστές. Εγώ θυμάμαι τη μεταπόληση του Λούκας που πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Και θυμάμαι και κάποιες άλλες μεταγραφές καλές που πήρε χρήματα ο ΠΑΟΚ. Αυτοί λοιπόν που έχουν πραγματικά βρει την ισορροπία είναι ομάδες όπως είναι ο Άγιαξ, η Πόρτο, οι ομάδες που ξέρουν ότι δεν μπορούν να γίνουν Ρεάλ, δεν μπορούν να γίνουν Μπάγερν. Αλλά ξέρουν ότι μπορούν να έχουν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Τώρα μιλάς για παγκόσμια φυτώρια μικρών ποδοσφαιριστών, τους οποίους τους βάζουν σε ακαδημίες, τους προωθούν ανάλογα όπως πρέπει στην πρώτη ομάδα, τους βάζουν στη βιτρίνα δηλαδή στην οδό Τσιμισκή και πας και τους χρυσοπληρώνεις. Με κατάλαβες. Ναι, ναι. Και κυρίως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουν δικτυωθεί πάρα πολύ καλά με τους μάνατζερ. Για να μην μπορούν να τους πιάσουν κότσους. Εδώ θα ήθελα γιατί να κάνω και μια παρένθεση. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μια παρένθεση. Βέβαια η χρηματιστηριακή αξία που έχει ο παίκτης που ανήκει στον Άγιαξ ή στη Γιουβέντους ή στη Manchester United ή στην Arsenal ή στη Liverpool με την δική μας αξία εδώ στην Ελλάδα, ιδίως ας πούμε του ΠΑΟΚ, έχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ είχε παίξει Champions League, ο Πρίγιοβιτς δεν θα πουλόταν 10 εκατομμύρια, δεν θα ήταν ήδη 10 εκατομμύρια ευρώ. Ιδίως όταν είχε τη θέση μέσα στους πέντε
καλύτερο σκόρερ του κόσμου όλου εκείνη τη χρονιά. Το θυμάσαι αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μέσα στου 5 καλύτερο σκόρερ όλου του κόσμου παγκοσμίως. Αν ο Πάοκ λοιπόν έπαιζε 3 χρόνια Champions League και το γνώριζαν περισσότερο ως ομάδα του Champions League, η χρηματιστηριακή αξία του Πριγιώδη δεν θα ήταν 10 εκατομμύρια. Θα ήταν 25. Αυτό είναι και ο στόχος. Και ο Γκάρι Ροντρίγκες δεν θα πουλούταν, ας πούμε, 2, 3, 5 πόσο πουλήθηκε. Θα πουλούταν 15. Αυτό είναι και ο στόχος. Μόνον έτσι θα μπορείς να βγάλεις και να μην χρειάζεται να βάζει ο άλλος χρήματα. Σωστά. Γιατί ως πότε θα βάζει χρήματα. Έτσι είναι. Γιατί πάλι αυτό για να γίνει. 28 πόσα έβαλε πάλι. Αυτό για να γίνει, αυτά τα 28 δεν τα έβαλε για αυτόν τον σκοπό μάλλον. Αλλά αυτό για να γίνει θα χρειαστεί να μπορέσουμε πλέον να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κάναμε αυτό το βήμα που χρειαζόταν, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια 4 τίτλους. Τώρα πλέον ξεκινάει το επόμενο βήμα που είναι το ευρωπαϊκό. Ναι, σωστά. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε άλλα κάποια χρόνια, 2-3, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Όχι σαν τον Παπούλη εκεί στο Πειραιά που λέει ότι δεν κοιτάτε τα χάλια σας και βλέπετε μόνο εμείς που χάνουμε συνέχεια στην Ευρώπη. Εσείς που είστε, δηλαδή όταν εμείς θα χάνουμε, θέλω να το πει πάλι αυτό το πράγμα και όχι να λέει ότι δεν εκπροσωπούμε σωστά την Ελλάδα γιατί ωραία, χάνουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Φιλάρετε. Και χαρά. Να είσαι καλά, Φιλάρετε. Καλό σου βράδυ. Τρεις γραμμές. Α, και άλλες τρεις γραμμές. Δεν πειράζει. Δεν με είπες και τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε. Οι τρεις τελευταίες θα τους ακούσουμε. Δεν περιμένω ένας ο φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κώστα. Ζάχο, θέλω να σε κάνω δύο ερωτήσεις, δύο-τρεις ερωτήσεις. Σ' ακούω. Φυσικά μπορείς. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, οι υπόλοιποι. Ένας ακόμη είναι να μου πει. Δύο τελευταία, ο Κώστας και άλλος ένας ακόμα και θα κλείσουμε. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, Ζάχο, πες μου λίγο. Γιατί θεωρείς ότι ΑΕΚ, ΠΑΒΝΕΚΟΣ και Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ? Γιατί έχουν περισσότερους τίτλους. Ωραία, έχουν κάτι που δεν έχω εγώ. Περισσότερους τίτλους, ναι. Ναι, δεν έχω τους τίτλους. Και κόσμο, ναι. Ναι, όμως. Μήπως έχω κι εγώ κάτι που δεν έχουν αυτοί πλέον. Για πες, χρήματα εννοείς. Το ΑΕΚ το πρωτάθλημα, φίλε. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό τώρα δηλαδή. Αυτό είναι αυτό που τους χάζεψε όλους εκεί κάτω και αυτό που καθιστά τον ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερο. Πιο πάνω από αυτούς σε κάτι. Σε κάτι. Είναι ή δεν είναι, φίλε. Σαν στατιστικό φυσικό. Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Αλλά αυτό δεν το έχουν αυτοί. Όσα και να έχουν, δεν το έχουν αυτό. Ρε, φίλοι, τα κάνουν. Όχι, αυτό που λες είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορεί να προσπεράσει ότι έχουν περισσότερους τίτλους. Με αυτή τη λογική. Και αυτοί δεν μπορούν να προσπεράσουν ότι έχουν το πρωτάθλημα. Όχι, βέβαια. Ναι, ρε φίλε, όχι. Εντάξει, με αυτή τη λογική. Και αυτό είναι που σας έσκασε όλους. Άκουσα. Ωραία. Άκουσα. Αυτό που λες στο στατιστικό είναι σωστό. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Με αυτή τη λογική όμως εγώ στον μπάσκετ είμαι μεγαλύτερος από τον Παναθηναϊκό, με τη λογική σου. Τρία χρόνια είχα να χάσω στον μπάσκετ, είμαι μεγαλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Δεν το έχει ο Παναθηναϊκός αυτό. Δεν το έχει ο Παναθηναϊκός, όχι εσύ, εντάξει. Άρα είμαι μεγαλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Θα μπορείς να τους το πεις αυτό. Τι να τους πω, ο άλλος έχει 6 ευρωλίγκες, ρε φίλε, 40 πρωταθλήματα και θα του πω ότι εγώ έχω 3 χρόνια αίτητος. Είναι, μετράει. Μετράει, ρε φίλε, εγώ δεν σου είπα ότι δεν μετράει. Είναι στατιστικό, είναι φυσικά μετράει και είναι ρεκόρ. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν μετράει. Αλλά μπορεί να περάσει αυτό. Εντάξει. Μπορεί αυτό να περάσει, ας πούμε, ότι ο ένας έχει 40 πρωταθλήματα, ο άλλος 20 και ο άλλος 15, ενώ εγώ έχω 3. Μπορεί να το περάσει αυτό, αν το περάσει για τη δική σου λογική, οκ, εντάξει, να σου πω. Ο Τάσος τι έχει να πει? Εντάξει. Εγώ τι να πω, ρε φίλε, ας τα πούνε οι ακροατές, εγώ κάθε μέρα τα λέω. Αυτά, να μιλήσει κι άλλο. Τι να πω τώρα, γιατί όποιες είναι οι 4 μεγαλύτερες ομάδες το ξέρει. Και το Βλαδιβοστόκ το ξέρει αυτό. Να σε καλά. Εντάξει, δηλαδή και στην Αλβανία να πας τώρα στο Τεπελένι, στους Άγιους 40 και να ρωτήσεις, θα σε πούνε. Ποιος Άρης σε πούνε, ρε φίλε. Τον Άρη το Βελοχιώτη μπορεί να το ξέρουν πιο πολύ. Καλησπέρα. Από τον Άρη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο σου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Τριγιάκη, κύριε Τούλινγκ. Σε ποιο ερωτικό πόλη, τι κάνατε? Ναι, αλλά νωρίτερα έπρεπε να πάρεις. Μα είμαι τόση ώρα στην αναμονή, έχω ακριβώς πριν το διάλειμμα. Έχεις τρία λεπτά, θα πάμε. Έχεις τρία λεπτά, θα πάμε. Τρία λεπτά έχεις. Καλώς τον οδηγό του Μαϊντανού. Ναι, αλλά κοίταξε, θα ήθελες να είχατε στις ομάδες της πόλης σας ένα τέτοιο παράγοντα 85 χρονών Μαϊντανό στον πάγκο για να κάνει και τέτοιες δηλώσεις. Δεν έχετε όμως. Με ρωτάς κάτι, να σας απαντήσω. Θα το ήθελα μόνο όταν έρχεται το Τσίρκο Μεντράνο για γελοτοπίο, για κλόουν. Ναι, και να ταξιδεύει. Γιατί ήταν μια χαρά. Ναι, να ταξιδεύει μεσοβδόμαδα
πήγαινε έλα να κάθετε στον πάγκο. Δεν έχετε, κύριε Τρέγια. Δεν θέλουμε να έχουμε. Εμείς έχουμε σοβαρούς ανθρώπους. Οδηγία του Παπασάβα. Εντάξει. Κάτι τέτοιο γελοτοποιό κλόουν, χαλάρε να του κρατήσετε. Έλα τώρα, εσείς έχετε υπεύθυνο στις ακαδημίες σας που φιλούσε το σήμα του Δάχνου Στεφανωμένου όταν έκανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Κοίταξε τώρα το τι, έχει κάνει, δεν τα λες, το τι έχει κάνει ο καθένας στο παρελθόν του. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εμένα με ενδιαφέρει να πάω καλά αγωνιστικά. Με ενδιαφέρει που σε έχω αφήσει σαν Ολυμπιακό άτιτλο. Ο Ιωάννης, ο μεγάλος Έλληνας ευεργέτης, Ιωάννης Σαββίδης, έχει αφήσει άτιτλο εσένα και την παρέα σου. Και δεν σε έχει, έχει δώσει δικαίωμα να παίξεις ούτε στο μικρό τελικό του κυπέλου. Τέτοιο κάζο στη ζωή σου σαν γάβρος δεν το έχεις ξαναφάει. Ούτε το έχεις ξαναπάθει. Θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Μπορεί να ήταν ένα το πρωτάθλημα. Ένα το τάμπι. Στην έσπασα, σε άφησα χωρίς κύπελο, χωρίς πρωτάθλημα 2 χρόνια. Και φέτος θα είναι ο τρίτος χρόνος. Και θα καταστραφείς εντελώς. Θα πάρει και τον πούλο ο Φαταούρ και να δούμε ποιο θα βάλεις εκεί πέρα μετά. Συγγνώμη, με τα 3 λεπτά να μιλήσω εγώ ή εσύ θα σου πει. Ρώτησες κάτι, ρε οδηγέ του Παπασάβα. Με συγχωρείς. Τι να σε κάνω, να έπαιρνες 11 παρά 25. Δεν μου λες, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ποιος παίζει, αυτό στην μετράει. Στην Ευρώπη με το καλύτερο σε Ευρώπη. Δεν μπορείς να το νιώσεις αυτό. Από εκεί έρχεται, βρε. Στην Ευρώπη το καλύτερο σε Ευρώπη με. Δεν μπορείς να το νιώσεις αυτό. Από τη στιγμή που η ομαδούλα σου κάνει κερκίδα με τον Τηλεβόα και τα ηχεία και παροτρύνει τους γάβρους να βρίζουν τους Σαββίδη και την ομάδα του ενώ παίζεις σε Champions League και με άλλες ομάδες του αθλήματος, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται και πώς σκούζεις και πώς πονάς. Καλά να πάθεις. Καλά να κάνεις ομάδα, να κάνεις ομάδα ποιοτική για να μας κερδίζεις. Έτσι έλεγε ο υποπόταμος. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα, παιδιά, θα παρακολουθήσω και τους δύο σας. Και τους, άνα μπράβο και αύριο μέρα είναι. Σε δίνουμε άλλα 5 λεπτά, ο αγώνας μας δίνει 5 λεπτά, okay. Κάτσε εδώ. Κάτσε να, κάτσε να, κάτσε να δούμε ποιος θα κατέβει από το Χορτιάτι, ρε. Παξιμάδι κατεψυγμένο. Και όταν θα μιλάς για το αφεντικό της χώρας πλέον, το ασπρόμαυρο, που έχει ανοίξει τα φτερά του και έχει σκεπάσει όλη την επικράτεια, θα προσέχεις τι λες. Θα σέβεστε πλέον. Τελειώσανε οι εποχές του Αβαβά. Τελειώσανε. Εντάξει, για πλάκα σου παίρνω τα διπλά μες στο Καραϊτάβλι. Θα δεις και φέτος. Και φέτος θα σε βάλω και ξένους βαρίστες. Τα βατζιλίκη θα το φας. Κάτσε να δεις, ακόμα δεν δεις τίποτα. Τώρα ξεκινάει ο εφιάλτης σου, ασπρόμαυρος. Τώρα οδηγεί τον Μπαρμπασάβα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω, περισσότερους εργαζόμενους στην πόλη σου απασχολεί η αλυσίδα γνωστών σούπερ μάρκετ ή ο ιδιοκτήτης της ομάδας? Τι με νοιάζει εμένα, ρε, εμένα με νοιάζει το πρωτάθλημα να φέρω και το τάβλι. Αυτά είναι για τους υπάλληλους του. Αυτά είναι για τους υπάλληλους του Νταϊφά, του Κοσκοτά, του Κόκαλη και του Μαρινάκη που σας έχει υπαλλήλους και σας δίνει 5 ευρώ χαρτζηλίκι και τα λέτε. Αύριο, αύριο θα τα πούμε. Άσε τώρα αυτά σε εμάς μετά που πας τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Ζάχου, πριν κλείσω σας παρακαλώ μια θερμή παράκληση. Τελευταίο, ναι. Σας παρακαλώ, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στην ακτή Κουμουνδού με τον πρώην συνεργάτη σας, τον κύριο Μπουγάτσα, με ένα θεσπέσιο πλάσμα από την πλατεία Καρακάστα, με αυτό το αέρινο θεϊκό κορμί. Μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι, να πάρετε τον κύριο Μπουγάτσα και να πάτε και οι τρεις σας μία μέρα από εκεί και να μου στείλετε μία φωτογραφία, τρίτη, να έχω και εσάς. Την Τρίτη που θα τον έχω εδώ θα τα πει όλα ο κύριος Μπουγάτσας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να κάνει και εξομολόγηση και για αυτό το πράγμα. Θα τα πει όλα. Στην πλατεία Καρακάζη με αυτό το θεσπέσιο αλαβάστρινο καλογυμνασμένο κορμί και τα πυρπυρλωτά ματάκια. Θα σου στείλω εγώ μία σέλφι από την Τρούμπα στο διπλό που θα σου κάνω 1 Δεκεμβρίου. Περίμενε. Να μου τη στείλεις τα σούλη και κάτι ακόμα τα σούλη. Έλα γόρι μου, έλα. Ο μάνατζερ του Βάλνερ της Καλαμαριάς, γι' αυτό είπε και ο εργοδότης μου ότι είναι τίμια ομάδα. Ξέρεις ότι ο ατζέντης του ήταν ο παδός της ομάδας της καρδιάς σου, ρε φίλε. Δεν το ξέρω. Και πρόεδρος συνέπο. Δεν το ξέρω. Και ο πρόεδρος συνέπο ήταν. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είμαι πρωταθλητής, ότι είμαι αίτητος πρωταθλητής, είμαι ταμπλούχος και ότι με κοιτάς από κάτω. Αυτό ξέρω, Ολυμπιακέ. Αυτό γουστάρω. Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Άντε τώρα να μου φίξεις καμιά μανιταρό σου πάρε. Οδηγέ, αύριο, αύριο. Άντε πάρε και μπούκο μου να σε πιάσουν και οι αιμορροίδες. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο. Πριν πάμε, να σου πω τώρα, είπες ένα ωραίο. Ναι, ποιος. λες τον οδηγό. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε. Για ποιον έλεγε καταρχήν, για τον. Τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει, λες, τι έκανε στο παρελθόν.
ο τέτοιος. Και ο Σωστάλες δεν ενδιαφέρει τι έκανε. Για τον Καρυπίδη σε ενδιαφέρει που ήταν όταν ήταν στη Βέρεια Ολυμπιακός. Εκτός αν εννοείς ότι και τώρα είναι Ολυμπιακός. Δεν μιλάμε για παρελθόν. Μιλάμε για πριν 3 χρόνια έχει κάνει τη δήλωση ότι είναι Ολυμπιακός. Όχι, όταν ήταν στη Βέρεια. Εσύ μπέστε στο. Δεν θέλω να σου πω το site. Ναι, πες τώρα, στο, αυτό πριν 4 χρόνια δεν είχε κάνει τη δήλωση. Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Πριν 5 χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω ότι δεν έκανα εκπομπές με τον Ραπτόπουλο στη Μαρμίτα. Δεν τις έκανα τηλεοπτικές. Θα δούμε την ημερομηνία. Εγώ λέω ότι την έκανα πρόεδρος, Μπορώ να πω κάτι που δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Όχι βέβαια. Λέω ότι η δήλωση την έκανα όταν πρόεδρος στην Περιφέρεια. Και τι είναι κακό να δηλώσει κάποιος τι ομάδα είναι. Όχι βέβαια. Τότε ήταν Ολυμπιακός και τώρα είναι Άρης. Τι είναι? Λοιπόν, Άρης. Δεν το άκουσα να το λέει. Τι, δεν τον άκουσα να το λέει. Δεν το άκουσα να το λέει. Εδώ μια ανακοίνωση δεν έβγαλε κατά τη διευθυνσία στο Άρης Ολυμπιακός όταν έκραζε όλο το Χαριλάου. Μια ανακοίνωση δεν έβγαλε. Οι ορολογίτες προς τιμή τους βγάλανε. Λάθος του, εγώ το έκραξα αυτό. Έλα, το πες το Πορκίτο τώρα, καλύτερα θα τα πας. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια εκπομπή. Λόγου και τέχνης. Λόγου και τέχνης που λέει και το Σποτάκι. Πάω για πατσά μετά. Μόνο σε ένα τρώω πατσατσίδικο. Εδώ κοντά δεν τρώω, ξέρεις, να μην κάνουμε για διαφήμιση. Στον Τίνο. Ποδαράκι μόνο εκεί το κάνει η πέσει. Σου δώσω εγώ ποδαράκι. Ποδαράκι το δικό σου βρωμάει το πόδι. Και κάλτσα σου είναι και τρύπια. Τι να κάνουμε, τουλάχιστον είναι Α εθνική, δεν είναι Β' γάμα. Αυθεντικές και παραδοσιακές. Τι εγώ, αυτή είναι ρε τρία μέτρα. Τρία μέτρα. Έβγαλε και το όνομα και στο Μακουκούλα. Πάνω στα γελιά, άντερε. Όχι, όχι. Μπριζόλα έφαγα. Έτσι έβγαλε το όνομα και στο Μακουκούλα ότι φτύνει το παιδί, δεν. Ο Μακουκούλα έφταιγε πιο πολύ και από τον Χατζηχαρίτο, τον καθηγητή γεωγραφίας που είχα στο 22ο στην Νάπολη. Ψεύδεστε, ψεύδεστε. Ψεύδεστε. Θα τον έχουμε και τον Μακουκούλα την τρίτη πιθανό να τον πούμε. Να μας χαλάσετε ματόκλαδα, έλα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοσημιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά μερικές από αυτές. 2 μπέργκερ με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλαντικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Διεύθυνση για το Πορκίτο Ψητοπολείο, Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store. Ή από το Google Play, παρακαλώ. Πριν παρετάς, τώρα που είπατε Μακουκούλα, προχθές ο αδερφός του που δουλεύει σε ένα μαγαζί που πηγαίνω. Μου είπε ότι τα παλιά τα χρόνια τα καλά ο Μπακουκούλα έπαιζε μουσική σε μπαρ και στο ένα αυτή είχε λέει άκουγε ραδιόφωνο και όποτε το γυρούσε λέει το μυαλό λέει έβαζε μεγάλο τραγούδι και πήγαινε έπαιρνε τηλέφωνο. Θα τον έχουμε από εβδομάδα εδώ τον Γιώργο τον Μπακουκούλα. Στο ίδιο μαγαζί είναι και τώρα. Έπαιζε μουσική. Μουσική και τώρα παίζει. Αν όλα πάει καλά και λέει να πάρει τηλέφωνο. Αυτό ισχύει. Αν όλα πάει καλά Γιώργο την Τρίτη θα έχουμε και Μπουγάτσα και Μπακουκούλα. Η Τρίτη, ναι. Θα το πάτε. Θα το πάμε σε και μεσά. Λογικά ναι. Μπορεί να μην έρθεις. Ψόφιος. Λοιπόν, κατεβάσα την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από και την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Κοντά μας ήταν και η Mazda Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, αξεσουάρ. Ελαστικά και μετρητή συμπίεση RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα πλέον το μαστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για περισσότερες λεπτομέρειες από τη Mazda Αμανατίδης στο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ. Και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πάτε γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη δίπλα το γεφυράκι των Μετεώρων με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού κάθε μέρα, όχι μια φορά την εβδομάδα. Για σένα που θέλεις και πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί σφίγγουν τα γάλατα από τα κρύα τις τελευταίες ημέρες, τις επόμενες μάλλον μέρες. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε για να γεμίσετε τις εξαμενές σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Ο φίλος μας ο Τεχλικίδης Ισάκ θα έρθει και θα σας βάλει ποιοτικό
καύσιμο δεξαμενές σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Όσο το λες αυτό, σφίγγουνε, έρχονται τα κρύα, ακόμη μπάνιο κάνουν έξω. Κοίταξε λίγο που είδα τώρα τις επόμενες μέρες. Μέχρι την Τρίτη θα είναι συννεφιά βροχή και θα έχει 15-16 βαθμούς. Όντως. Όπως και να το κάνεις, και η υγρασία θέλει τη ζέστη. Τελειώσαμε εμείς για σήμερα. Περάσαμε λίγο και τον προκαθορισμένο. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη μεγάλη συμμετοχή και σήμερα στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με τον Ζάχο Ντρούλη και τον Τάσο Ντρέγια. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα από γερή να είμαστε όλοι και εμείς και εσείς αύριο στις 9. Κυρία Αγάπη Γαβριλίδου, κοιτάξτε λίγο πως παραδίδουμε σκυτάλι εκεί στο Πάγο 24. Γιατί παραλαμβάναμε χάος στις προηγούμενες εκπομπές που τα βρήκαμε. Στην κοπελίτσα. Σόπαρε σάλιατζι. Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Αγάπη. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και την υπέροχη παρέα που δημιουργεί κάθε βράδυ εδώ στο ραδιομέγαρα του Λίμπερο. Μην το κουνήσει κανείς ρούπι, δεν κουνιέται η βελόνα. Βάλτε την παγωμένη την περάκλα σας, την ουισκάρα σας, βάλτε και τα μεζεδάκια τα συνεφή να απολαύσετε Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Έτσι, κυρία Αγάπη Γαβριλίδου, υποδέχονται και παραδίδουν στην επόμενη εκπομπή. Καταλάβατε και στο ΠΑΟΚ 24. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Auf Wiedersehen.